ο κόσμος σου εκείνος παδιάζει. Κι όσο μικραίνεις, μικραίνει η ψυχή σου. Πότε δροσό σταλιά, πότε χαλάζει. Σκάρτη πάντα ήταν η ανταμοιβή σου. Περνάνε γρήγορα τα φτωχά σου χρόνια. Δύσκολη καιρή σε ένα τόπο που βράζει. Κι όσο καμώνεσαι πως πέρασε ζόρια, η ζήση σου για άλλο λίτρο σημειάζει. Είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον Διονύση Φαρμάκη. Καταρχάς, Διονύση, να σε ευχαριστήσω που αποδέχτηκες την πρόσκληση να μιλήσουμε εδώ στο μικρό στούντιο που το λες και καβάτζα. Καβάτζα είναι, ναι. Θα πω ότι το ανάποδο, αυτό που λέγαμε και πριν να ανοίξουμε μικρόφωνα και κάμερες. Εγώ ευχαριστώ, ρε φίλε, γιατί σε παρακολουθώ χρόνια. Σου βαστήλ που λέγαμε και πιο παλιά. Και θεωρώ ότι υπάρχουν πιο αξιόλογοι άνθρωποι να χαλάει το χρόνο σου. Δεν είναι έτσι αυτό που λες τώρα. Και τραβήχτηκες κιόλας νεοφάλιρο για εντάξει. Εντάξει, δεν είναι έτσι αυτό. Τώρα μην το λες. Αξιόλογοι άνθρωποι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι. Δηλαδή θέλω να πω αξιόλογοι δεν είναι μόνο οι πασίγνωστοι. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει πολύ αξιόλογος κόσμος γύρω μας και δεν τον ξέρουμε κιόλας. Εντάξει, ρε παιδί, βλέπω ότι ποιου έχει. Εντάξει. Okay, κατάλαβες. Κατάλαβα, αλλά δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Οπότε okay. Γι' αυτό σου ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Τώρα, πώς να σε πω, πώς θα έλεγες εσύ τον εαυτό σου άμα αυτός συστηνώσουν. Διονύσης Φαρμάκης. Παύλα Κοντός, Παύλα Ντένις για τους φίλους. Ναι, είμαι ρε φίλε. Παύλα Ντένις για τους φίλους. Πώς θα με χαρακτήριζα, ας πούμε, σαν ιδιότητα. Ναι, δηλαδή, τι θα έλεγες. Ένας άνθρωπος που έχει τις αυτοκαταστροφές του, τις ανησυχίες του. Ασχολείται με τη μουσική κάποια χρόνια, άλλο το καλά, άλλο το στραβά, δεν το κρίνω εγώ αυτό. Ένας άνθρωπος με ανησυχίες, που με μια δημιουργικότητα και μια αυτοκαταστροφή εξίσου, ξέρεις, μπαλανσαρισμένες και οι δύο. Okay. Κάπως έτσι το βλέπω. Ωραία. Θέλω να μου πεις κάτι, το οικογενειακό σου περιβάλλον είχε επαφή με τη μουσική. Δηλαδή... Είχε, θα σου πω, ο παππούς μου, από την πλευρά της μάνας μου, ο πατέρας της, ήταν ένας τύπος ο οποίος έπαιζε μαντολίνο. Γι' αυτό και στα τραγούδια μου προσπαθώ να το βάζω πάντα μέσα το μαντολίνο, χωρίς να παίζω τρελά. Δηλαδή έπαιζες, ας πούμε, σε είχε μάθει ο παππούς ή σου είχε μείνει σαν ανάμνηση. Τον πρόλαβα, θα σου πω, ήταν άνθρωπος που μου έμαθε πολλά πράγματα. Ήταν ένας τύπος, για να ξεκινήσουμε από κάπου, ας πούμε, ο οποίος είχε έρθει από τη Σμύρνη, πιτσιρικάκι, τα είχε φάει όλα, ξέρεις, πολέμους και λοιπά. Ναυάγια είχαν κάνει, είχε μια ιστορία την οποία την έχω αποτυπώσει και σε ένα δίσκο, τέλος πάντων. Δούλευε στα καράβια σαν μηχανικός και δούλευε και σαν μουσικός, είτε με το αρχοντορεμπέτικο, είτε έκανε δύο δουλειές μαζί. Κάποια στιγμή όταν οι Γερμανοί, όταν ήταν στο Β' Παγκόσμιο τέλος πάντων, είχαν ρίξει τορπίλι, δεν θυμάμαι τώρα που ήταν, δεν ήταν στον ελληνικό χώρο, κάπου εκτός. Είχαν ρίξει τορπίλι, ήταν σε μεταφορικό πλοίο, αν το λέω καλά. Ανεβήκανε πάνω και οι Γερμανοί κάναν το εξής. Δεν τους ρίξανε μία, ξέρεις, ένα κεφάλι, ας πούμε, καρδιά, τους εκτελέσανε. Είχε καρχαρίες γύρω-γύρω στον ωκεάνο και πήγαιναν μεσογειαδίες και τους τραβάγανε μία εδώ πέρα. Ήταν ένας από τους ή 8 ή 9, αν θυμάμαι καλά, που επιβιώσανε, τους πετάγανε μέσα. Δηλαδή, σουγιαδιά, μυρίζανε καρχαρίες και τους τρώγανε. Είδα τον καλύτερο του φίλο να το δρώνει καρχαρίες. Ζήσανε λίγοι. Εκείνος τη γλίτωσε γιατί ήταν κάτω στο μηχανοστάσιο εκείνη τη μέρα, όταν δεν έβγαζε μυρωδιές τέλος πάντων. Και μάλιστα είχε κουφαθεί και είχε χάσει ένα 70-80% της εκοής, αλλά παρόλα αυτά έπαιζε.
Τον έχασα όταν ήμουν 13-14. Είχα ξεκινήσει να παίζω κιθάρα. Ο γιος του, αδερφός της μάνας μου, Τζιμάρας, με έβαζε όταν ήμουν μικρός και τραγουδούσα πάνω. Ακριβώς από πάνω που είχε ένα χώρο. Και μου είχε μείνει το μικρόβιο αυτό. Όταν έφυγε και ο παππούς, επειδή ήταν ο πρώτος θάνατος στην οικογένεια που τον βίωσα, γιατί το είδε στο σπίτι, σε μια μονοκατοικία είμαστε ουσιαστικά. Εκεί νομίζω πρέπει να έγραψε και το πρώτο μου τραγούδι για εκείνον. Οπότε υπήρχε αυτή η καταβολή. Τώρα είχαμε καλή φόνους. Είχαμε έναν επαγγελματία, τον κύριο Αντώνη, τον παππού. Από την πλευρά του πατέρα μου, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω και πολλά να σου πω την πλευρά του πατέρα μου. Μόνο με τον πατέρα μου έχω καλή σχέση. Είχα καλή σχέση, γιατί έφυγε και αυτός μας άφησε από 2 χρόνια. Με τους υπόλοιπους δεν έχω και πολλά. Τα είπαμε και λίγο εκτός. Ναι, δεν θέλω και πολλά με αυτούς. Ωραία. Για πες μου τώρα, αφού είχες και αυτή την, έτσι, την καταβολή, ας πούμε, από τον παππού. Έχω ένα παράπονο, δεν πρόλαβα να παίξω μαζί του. Δεν πρόλαβες, Όχι. Εντάξει. Πολύ λίγο. Μου έλεγε να περάσω την κιθάρα τη Μισιρλού. Να την παίξουμε, αλλά είχε γεράσει ήδη πάρα πολύ. Οπότε δεν προλάβει. Οπότε δεν έγινε ποτέ. Όχι. Απλά έχω προλάβει γλέντια. Συνομπίεσα να κάνεις ερώτηση. Όχι. Συνέχισε. Έχω προλάβει γλέντια. Είχε φτιάξει ένα σπίτι που ακόμα έχει περάσει σε μένα αυτό. Στη Σαλαμίνα. Μια καλύβα, μην φανταστείς. Και τους μάζευε κάπου στην παραλία κάθε βράδυ. Έλεγε, παιδιά, θα φέρετε ό,τι φαγητό είχατε το μεσημέρι. Θα φέρουμε τα κρασιά μας, τα τσίπουρά μας, το μπουστάρδε. Ρεφενέφας. Αυτό. Μια σχεδική κουζίνα, ας πούμε. Αυτό. Κάθε βράδυ, φίλε, κάναν αυτό το πράγμα. Οπότε έχω προλάβει τέτοια γλέντια. Και αυτό μου πέρασε και το μικρόβιο ότι είναι ωραίος ο κόσμος έτσι. Υπάρχει. Ναι. Μετά μεγάλωσα. Ωραία. Για πες μου λοιπόν με τον παππού τώρα, ή μάλλον με αφορμή τον παππού και λόγω του παππού. Εσύ ποιες πιστεύεις ότι είναι οι μουσικές σου επιρροές? Δηλαδή από ποια είδη μπορεί να έχεις επηρεαστεί, από ποιους τραγουδιστές, από. Δεν ξέρω. Κοίτα. Όταν ήμουν. Όλα έχουν να κάνουν με τον χρόνο. Όπως είπαμε και πριν, πάω στα 37. Οπότε. Άμα το πάρεις από την αρχή, θα σου πω ότι ο παππούς που είχε το γιο του, το Δημήτρη, το Τζιμάρα που έλεγα πριν, με ανέβαζε πάνω με ένα μικροφωνάκι και μου έβαζε να κάνω ένα τύπου καραόκε. Τα πρώτα τραγούδια λοιπόν. Τηλέφωνο. Τα πρώτα τραγούδια που τραγουδούσα, τύπα 6 χρονών, 7 τώρα, πιτσιρικάκι. Ήταν το άγαλμα του Πουλόπουλου. Πουλόπουλο. Και μετά μπήκε Βασίλης Παπακοσταντίνου, μαχαίρι, παιδί μου, και δεν ήξερα τώρα ποιος το έχει γράψει, δεν ήξερα Καβαδίες, δεν ήξερα τίποτα. Ναι. Μικρούτσικο κλπ. Μου άρεσε αυτή η πλευρά. Μου άρεσε που είχε δυναμική, ρε παιδί μου, το κομμάτι. Ήτανε... Και άρχισα να ακούω ροκ, ελληνόφωνο ροκ. Οπότε μπορείς να πεις ότι μεγάλωσα με Παύλο, Θείο, και πιο μετά, ρε παιδί μου, Άσημο, και αργότερα, ας πούμε, Magic the Spell, Λένε Λέχε, όλη αυτή την... και σαν φοιτητής, δηλαδή οι πρώτες μπάδες που έκανα, ελληνικό ροκ παίζαμε. Εντάξει, παίζαμε και Pixelax. Τι να κάνεις τώρα, τα κάναμε γι' αυτό. Τα κάναμε γι' αυτό. Λοιπόν, αλλά θυμάμαι ότι είχα μια αντιπάθεια σαν έφηβος, ας πούμε, σαν γυμνάσιο λίγο εκεί πέρα. Είχα μια τρομερή αντιπάθεια, δηλαδή υπήρχε μια μπάντα στο σχολείο, υπήρχαν δύο μπάντες, η δικιά μου και άλλη μία. Η μία ήταν, ξέρω, ο Χατζηγιάννης, τέτοια κατάσταση, λίγο πιο pop, και είχαμε και τρομερή κόντρα. Και εμείς ήμασταν και καλά οι ροκάδες, ρε παιδί μου, ξέρεις. Μετά όταν πήγα στη σχολή, κεφαλονιά, τεχνολογία ήχου και μουσικών οργάνων, τέλος πάντων, όταν πήγα σαν φοιτητής εκεί, ενώ ήδη είχα την κοψιά του ροκά, ρε παιδί μου,
πίστευα, το rock είναι κάτι πολύ... Είναι τρόπο ζωής, δεν είναι μόνο βάζω μια ηλεκτρική κιθάρα. Και το πιστεύω ακόμα αυτό το πράγμα, ασχέτως του ήχου πλέον. Εκεί άνοιξε. Δηλαδή αναγκάστηκα, όχι μόνο εγώ, μας πετάξανε, το λέω πείραμα, μας πετάξανε εκεί πέρα το 5, το 2005 και θυμάμαι ότι ήμασταν 70 άτομα στη σχολή. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό σκηνικό, έχουμε ένα τύπο ψηλό, τώρα εγώ είμαι κοντός, το έφτανα εδώ, έτσι. Συμφοιτητής ή καθηγητής. Συμφοιτητής. Καλά με τους καθηγητές πλέον είμαστε φίλοι. Για τζαμάρα μην υπήρχε τέτοια. Και είχαμε ένα προβάδικο. Δεν είχαμε κάπου να πάμε. Υπήρχαν δύο μαγαζιά που κλείναν 2 η ώρα. Το ένα ήταν σκυλάδικο επαρχία. Και το άλλο ήταν ένα μπαράκι που προσπαθούσε να παίξει λίγο classic rock, ας πούμε, λίγο ξέρεις, για να πιάσει φοιτητές. Εγώ, όπως και να το κάνεις, ήμουν στο Λιξούρι. Δεν ήμουν να κάνω στο Αργοστόλι. Μια μικρή κομμόπολη. Υπήρχε φθορά εκεί πέρα. Υπήρχε κορεσμός. Οπότε στο προβάδικο τι κάναμε. Έχω βρεθεί με ένα τύπο λαρισαίο πληκτρά, ο οποίος είναι τέτοια βάση κλαρινά. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η μουσική. Εγώ είμαι μόνο Παύλος. Εκεί πάμε. Και έχουμε και ένα τύπο ο οποίος ήταν death metal-ας. Όλα αυτά. Φτιάξατε την μπάντα εσείς. Τζαμάρα με. Μπάντα δεν φτιάξαμε ποτέ. Αυτό που τζαμάρατε. Αλλά, και έχει έρθει και ένας ρεμπέτης που είναι πουζουκάκι. Οπότε εκεί πέρα ξεκίνησε να ανοίγει το πράγμα. Γιατί λες, πως μία είναι η μουσική. Μία είναι. Είναι όπως αντιλαμβάνεσαι. Και εκεί κάπως το τσίμπησα και λέω, okay, πάμε να ακούσουμε πολλά πράγματα. Άρα σήμερα θα σου πω ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ να τα ακούσω. Όπως? Δεν μπορώ να ακούσω. Παλιά δεν μπορούσα να ακούσω σκυλάδικο, πλέον και λόγω δουλειάς μπορεί να ακούσω και να γελάσω και να πω ότι σε μια καρικατούρα που έχει μείνει με τα χρόνια, ξέρεις, Βιετνάμ. Δεν μπορώ να ακούσω κάθε τι που θεωρώ εγώ ευτελές, ας πούμε, δηλαδή παραγωγές της στιγμής. Και όχι μόνο στην pop, γιατί η pop έχει πολύ σοβαρά πράγματα σήμερα να ακούσεις και παλιά. Δεν μπορώ να ακούσω κάθε τι που έχει γίνει στο πόδι, χωρίς, γιατί μπορεί να έχει γίνει κάτι στο πόδι, αλλά να υπάρχει ένα βάθος, ένα βάθεμα μέσα, ρε παιδί μου. Οπότε άλλο να σου λέξεις κάτι, το κάνω μέσα σε 5 λεπτά, λέμε τώρα, αλλά ξέρω τι κάνω. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι εξαιρέσεις. Δεν μπορώ να ακούσω, μην με βάλεις τώρα με ελληνόφωνο στίχο, με βάλει, πώς να το πω, ακόμα και να πιάσουμε ένα σήμερα, Σάτι, ξέρω εγώ. Πολύ νόημα, πολύ Γιοχαρικλίν, δεν μπορώ ρε φίλε. Πολύ ωραίες παραγωγές, μπορώ να κάτσω να μελετήσω, να δω 5 πράγματα, πώς το έχουν δουλέψει και πώς την έχουν λόγω ιδιότητας πλέον σαν τεχνολόγος ήχου. Μπράβο, σωστά. Θα πάρω κάτι, αλλά καλλιτεχνικά για την ψυχούλα μου δεν παίρνω τίποτα. Αντιθέτως δηλαδή, παλιά δεν μπορούσα καν να μπω στη διαδικασία, ούτε καν να ερευνήσω. Πλέον θα πω ότι okay, κάτσε να ακούσω να δούμε τι έχουν κάνει. Αυτό. Okay. Δεν μπορώ να ακούσω τα... αυτά, τα πιασάρικα χιτάκια... Ακόμα και τραπ, για να το πάω και στην άλλη φάση, δεν μπορώ να ακούσω, δεν μου δίνει κάτι, ρε παιδί. Δηλαδή είναι αυτό το πλέον νιώθω ότι είμαι μπάρμπας. Πραγματικά, δηλαδή, ξέρεις τι, εκτιμώ πάρα πολύ το Θάνο Μικρούτσικο. Okay, σου λέω ένα παράδειγμα, ασχέτως τη μουσική κάνω εγώ. Όχι ότι δεν έχει στοιχεία η μουσική σου, βέβαια. Φαντάζομαι. Δηλαδή, εγώ που έχω ακούσει πράγματα, ας πούμε, που έχεις κάνει. Έχεις τώρα δει... που το λες, υπάρχουν πράγματα. Τέλεια. Εκτιμώ τους ο Χράσης Περιοχέτη, ας πούμε, το έχω πει άπειρες φορές, δηλαδή, για όλο τους το... για όλη τους την προσφορά, ό,τι αφήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Όταν έχεις περάσει από αυτό, δεν μπορώ να ακούσω light, ρε παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή. Και πάλι όμως, σε αυτή την ηλικία, θα βάλω να τα ακούσω αν χρειαστεί για να δω πώς το έχουν δουλέψει. Ναι.
τεχνικά, καθαρά τεχνικά. Δηλαδή πώς το έχουν δουλέψει οι χολύπτες, τι έχουν σκεφτεί, γιατί δυστυχώς έχει πάει προς τα εκεί το πράγμα. Και πρέπει να βρεις τρόπους, γιατί αλλιώς μετά θα είσαι ο κομπλεξικός, περιθωριοποιημένος που... Κάπως έτσι. Κατάλαβα. Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, για κάτι που πες πριν. Μπορεί να φανεί μαλακία αυτό που θα πω, αλλά πολύ θα ήθελα να μάθω. Ελεύθερα, εγώ μπορώ να πω 100.000 μαλακίες. Ωραία, θα πάμε κόντρα. Λοιπόν, θα ήθελα να μάθω τι είδους, τι παίζατε, τι τζαμαρίσματα κάνατε με αυτούς τους φοιτητές σου. Που ένας άκουγε death metal, ο άλλος είχε έρθει με τον μπουζούκι, ο άλλος άκουγε, δεν θυμάμαι τώρα τι είπες ότι άκουγε. Δεν θυμάμαι το συγκεκριμένο. Θυμάμαι ότι έχει γίνει αυτό. Θα σου πω όμως ένα πράγμα που είχαμε κάνει. Όταν, και να το ξεκινήσω πάλι από πριν. Στη μουσική εγώ είμαι αυτοδιδάκτος. Έχω μελετήσει κάποια πράγματα. Μόνος μου, κοιτάζοντας, βλέποντας παίκτες, πώς το κάνεις αυτό, ξέρεις πώς το... μπορώ πλέον να αναλύσω ένα κομμάτι, τις αρμονίες του κλπ. Μέχρι ένα σημείο. Αλλά ενώ είναι μια αιώνια κόντρα, με λένε μουσικό και εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι μουσικός. Δηλαδή έχω δει μουσικούς, σοβαρούς μουσικούς και εντάξει, ναι. Ασχολούμαι με τη μουσική. Οκ, δεκτό. Ειλικρινές αυτό και ντόμπρο. Ναι. Δεν συμφωνώ απόλυτα βέβαια, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες. Προτιμώ τον δημιουργό που μπορεί να είναι και λίγο πιο. Ξέρω, ακούγεται λίγο κάπως, αλλά με την έννοια ότι αυτό που έχω στο κεφάλι μου, αυτό που θέλω να ακούσω, προσπαθώ να το περάσω εκεί, ρε παιδί μου. Okay. Αλλά δεν με θεωρώ κιθάριστα. Μπορώ να έχω κιθάρες εδώ πέρα και να έχω παίξει κιθάρα επαγγελματικά σε stage ή σε μικρά μαγαζιά, αλλά έχω δει κιθάριστες. Έχω ακούσει κιθαρίστες και γι' αυτό πολλές φορές όταν θέλω να γράψω κάτι θα κάνω μία ανοίξη πρώτα στους κιθαρίστες για το πώς θέλω να ακουστεί αυτό το πράγμα. Γιατί το εκτιμώ αυτό το πράγμα, δηλαδή πρέπει να δοθεί αυτό. Ναι. Γιατί το λέω αυτό. Θύμισα μου την ερώτηση, κάτσε, είμαστε και από τη δουλειά. Θα σου πω, η ερώτηση ήταν τότε αυτό που μου είπες με το τζαμάρισμα με τους τύπους του. Τέλεια. Λοιπόν, ένας κιθαρίστας λοιπόν, παραδείγματος χάρη, ήταν ο Άγγελος ο Τσολιάτος, δεν θυμάμαι. Έπαιζε με τον Βασίλη Παοκσταντίνου. Κάποια στιγμή λοιπόν, για λίγο, ήταν φίλος με τον Χριστόφορο, με τον Προκύδη. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε ένα στουντιάκι, έμεινε με τη μάνα του στην Νίκαια, στον Νικόλα εκεί πέρα. Με αυτόν έκανα κάποια μαθήματα, αλλά ήταν σεμιναριακά. Δηλαδή πήγαινα, για να καταλάβεις, μία η ώρα το μεσημέρι. Ο άνθρωπος μου ζητούσε 20 ευρώ και αν δεν είχα δεν πειράζει. Μπήρες πεινάμε, δηλαδή έπαιρνα. Και έφευγα 8. Ήταν ένας άνθρωπος που το θεωρώ δάσκαλο. Είχα ψάξει να το βρω κιόλας, δεν ξέρω πού είναι. Δηλαδή, αν το δει, μακάρι να βρει τρόπο να επικοινωνήσει. Ο οποίος εμένα με στιγμάτισε εκεί στην ηλικία του 15-16, γιατί μου έλεγε πράγματα τα οποία. Εμένα μου κάνανε, δηλαδή μου λέει πριν στην κιθάρα, μη σκέφτεσαι τώρα να νότες. Σκέψου πως κυλάει το νερό μέσα σε ένα ποτάμι. Βάλε αυτήν την εικόνα στο κεφάλι σου και οι νότες θα έρθουν. Απελευθερωτικό ακούγεται αυτό. Ήτανε. Σε σένα λειτουργήσε έτσι πάντως. Σε μένα λειτουργήσε. Ναι. Στο τζαμάρισμα λοιπόν επάνω, μέσα από αυτή την κουβέντα μου είχε πει κάτι το οποίο το έκανα πράξη. Μου λέει λα μινόρε. Όλα τα κομμάτια μου λέει στην ελληνική δισκογραφία έχουν ένα λα μινόρε. Είναι. Πιστεύεις, μου λέει ότι ξέρεις το λα μινόρε. Άμα δεν κάτσεις, μου λέει ο τζαμάρης να παίζεις μόνο λα μινόρε, τίποτα άλλο. Και μέσα εκεί να περάσεις ό,τι κλίμακα μπορείς να φανταστείς. Μην αλλάξεις κανένα κόλπο. Παίρνει απλά μελωδίες από πάνω. Αλλά να υπάρχει ένα λα μινόρε. 5 ώρες. Αν το κάνεις, πάμε να πιάσουμε ένα άλλο ακόρντο, μια άλλη συγχορδία. Αυτό λοιπόν κατάφερα να το κάνω στη σχολή. Έχω μπει μέσα στο προβάδικο. Μαζί με το Θεοδόση, νομίζω το Κουτρουλή που παίζει και μπάσο στις παραγωγές, είμαστε και φίλοι με το Ζάμπο. Νομίζω ότι τρίμαστε καμπή. Έχω πάρει ένα μπουκαλάκι. Τι λέω, μάγκες, αφού δεν έχουμε τι να κάνουμε, πάμε να τζαμάρουμε. Τι πάνε, μπάσο ηλεκτρική. Αυτό. Μετά νομίζω μπήκαν κι άλλοι. Ναι. Παίζαμε για κανένα εξάωρο, λα μινόρε. Αλλάζαμε ρυθμούς, αλλάζαμε κλίμακες, χωρίς να φεύγουμε από το λα μινόρε. Ήταν ένα σπουδαίο τζαμάρισμα.
Μπορεί να μην έμεινε τίποτα από εκεί, αλλά ξέρω το λαμινόρε, δηλαδή με το που μου παίξεις. Οπότε κάναμε τέτοια. Μπορεί να είναι χαζά. Δεν πηγαίναμε να κάνουμε πολυπλοκότητες. Εδώ απλά. Ναι. Είχαμε χρόνο. Το λέω με νοσταλγία και θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να γυρίσω στα 20 μου, να έχω αυτή την ελευθερία, ρε παιδί μου. Είχαμε χρόνο να κάτσουμε να παίξουμε ένα λαμινόρε 6 ώρες. Mm-hmm. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, να πούμε έλα γεια μας και να συνεχίσουμε. Mm-hmm. Αυτές είναι οι καταβολές. Ωραία. Εσύ όμως πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι, θα το θέσω εντός εισαγωγικών έτσι, επαγγελματικά. Δηλαδή να βγάζεις ας πούμε αλμπουμάκια, EP, LP. Κοίτα. Το πρώτο μου live ήταν νομίζω κάπου στα 13 μισό. Εδώ δίπλα στο Βακανά, στη μουσική στην Αθήνα. Φοιτητική μπάντα. Παίζαμε έτσι διασκευούλες και λοιπά. Και λέγαμε να κάνουμε ένα live. Ξεκινάει εκεί λοιπόν το έργο. Στα 17, εμένα μου άρεσε αυτή η κατάσταση και το κυνηγούσα. Άμα θες, κάνε και σε μένα ένα φίλ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στα 17 λοιπόν, μπορώ να περάσω στη σχολή, επειδή το είπαμε και λίγο εκτός πριν ανοίξουμε όλα αυτά. Επειδή είχα τρομερή κόντρα με τον πατέρα μου, δεν ήθελε να γίνω μουσικός. Όταν πέρασα στη σχολή, σηκώθηκα και έφυγα από το σπίτι γιατί είχαμε πλακωθεί. Κανονικά είχαμε πλακωθεί στις μπουνιές. Έφυγα, πήγα στη Σαλαμίνα που λέγαμε πριν. Μπράβο, στον παππού, ε. Κάθισα 2,5 μήνες και έφυγε ο παππούς τότε. Κάθισα 2,5 μήνες και όταν κατάλαβα ότι θα κάνουμε, ο γιος μου δεν θα γίνει αυτό που θέλω να γίνει, θα γίνει αυτό που θέλει εκείνος. Τότε με πήρε και με πήγε στην Κεφαλονιά. Αλλά μου είπε ότι αν θες να το κάνεις αυτό, θα το κάνεις μόνος. Όταν θα σου πω, θα φτάσω στους δίσκους, αλλά έχει νόημα. Σωστά. Ναι, βέβαια. Γιατί έχει νόημα, γιατί να γράψεις κάτι και να το μοιραστείς με τον κόσμο. Δηλαδή, ποιος είσαι. Όταν λοιπόν πήγα εκεί, υπήρχαν βοήθειες. Δεν θέλω να είμαι αχάριστος, υπήρχαν κάποιες βοήθειες. Αλλά ήταν ίσα-ίσα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φοιτητικά. Την έβγαλα παίζοντας σε μαγαζιά. Okay. Το πρωί πήγαινα στη σχολή, το βράδυ έπαιζα. Είχα την ευκαιρία να παίξω ό,τι γουστάρω εκεί πέρα. Οπότε θεώρησα να γίνεται επάγγελμα. Όταν γύρισα, είχα γράψει ήδη ένα τραγούδι όσο ήμουν φοιτητής. Ξεκινήσαμε τον Ατλαντής. Έγραφα ήδη τραγούδια. Έγραφα. Εκεί πέρα άρχισα να διαβάζω και βιβλία και να ακούω και μουσικές. Δεν είχαμε ίντερνετ. Δεν είχαμε αυτή την πληροφορία που υπάρχει σήμερα, παιδί μου. Οπότε, όταν βλέπεις ένα βουνό και μια θάλασσα, τέσσερα χρόνια, εντάξει, θα τα πούμε μαζί, θα τα πούμε με τον Γιώργο, με τον Μίτσο, με τον καταλαβες, αλλά κάποια στιγμή θες και λίγο το χρόνο σου. Εκεί λοιπόν άρχισα να μπαίνουν τα βιβλία. Άρχισα να βλέπω άλλες οπτικές, άρχισα να βλέπω όχι μόνο ποιητές και λογοτέχνες, γιατί ήδη είχα ξεκινήσει από πριν, επειδή εκτιμούσα το μικρούτσικο που λέμε και λοιπά. Άρχισα να διαβάζω Καβαδία. Μπράβο. Και άρχισα να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή ήμουν ο τύπος που έγραφε πάρα πολύ καλά έκθεση, Πανελλήνιες 17,5 ξέρω εγώ, και εφαρμοσμένα μαθηματικά που ήμουν τεχνολογική τότε, έγραψα 3. Δηλαδή, κατάλαβες. Είχα αυτή την κλίση, οπότε άρχισα να γράφω και δικά μου. Άχαρα, αλλά έρθα να γράφω. Και έρθα να παίζω και δικά μου. Άχαρα επίσης, αλλά λέω εντάξει, αυτό είναι. Μου έκανα μεν αυτό. Άρχισα βέβαια να το κάνω και πολύ. Πώς να το πω. Ξέρεις, όταν είσαι μικρός, πιστεύεις ότι ο κόσμος γυρνάει γύρω από σένα. Που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Αλλά όταν δεν πετυχαίνει κιόλας και δεν έχεις και βάση και γνώση και δεν έχεις και τη βοήθεια, δηλαδή έχεις πάρει στα οδεία σου να έχεις πάρει. Απογοητεύεσαι, τι. Παίρνεις το κεφάλι και κατηγορείς τους άλλους. Την πιστεύεις, ναι, την κατηγορείς τους άλλους. Παίρνεις διάφορα στάδια έτσι άχαρα, ρε παιδί μου. Τσαμπουκαλεύεσαι, είσαι πιο οργισμένος.
είναι ένα χάος όλα σε εκείνη την. Μετά έρχεται η ζωή να σε προσγειώσει κάποια φάση. Δηλαδή, άμα συνεχίσει και το γουστάρεις αυτό το πράγμα, τη δημιουργικότητα, κάποια στιγμή θα σε προσγειώσει η ίδια η ζωή. Δεν το λέω για κακό. Το λέω με τη, στην προκειμένη δεν το λέω για κακό. Θα σε προσγειώσει στο σημείο ότι ξέρεις κάτι, αυτό αγαπάς, κάτω σωστά. Ναι. Δηλαδή κάτσε και μελέτα. Mm-hmm. Μελέτα για να σπάσει τους κανόνες σου. Αλλά μελέτα, μελέτα πέντε κανόνες και ας μην τους γουστάρεις, δεν πειράζει. Mm-hmm. Okay. Όταν ήμουν αυτητής λοιπόν, είχα κάνει μια δουλειά με τον Ανταλλαντή στην πρώτη δισκογραφική. Το 2007 νομίζω. Mm-hmm. Πήγα και στούντιο πρώτη φορά και wow, όλα ήταν. Τρελάθηκες, Γάμισε. Βέβαια, εντάξει, ο Μινάς που ήταν καθηγητής μου και πλέον φίλος, παιδί μου, ήμασταν τώρα ώρες ατελείωτες για να βγάλουμε ένα κομμάτι. Δεν είχα τώρα ούτε τα skills ούτε. Mm-hmm. Λοιπόν, το βγάλαμε. Όταν γύρισα, επειδή εγώ το γούσταρα αυτό το πράγμα, ξεκίνησα να φτιάχνω στούντιο. Ξεκίνησα να το φτιάχνω κάτω και σαν έφηβος είχαμε δικό μας χώρο στην Αμφιάλη. Λίγο πάνω από εκεί που φάγανε κάτι ωραίοι τύποι, φασίστες, χρυσαυγίτες, πες όπως θες, κάτι κατά κάτια της κοινωνίας, τον Παύλο. Λίγο πιο πάνω. Οπότε μεγάλωσα Αμφιάλη, ξέρεις, ήμουνα στο Νεοφάλιρο, αλλά είχαμε φτιάξει ένα προβάδικο εκεί και εμένα μου είχε μείνει αυτό, είχε μια γλυκιά ανάμνηση. Λίγο πολύ με τους ίδιους μουσικούς που παίζω από τότε. Γιατί είναι φίλοι, δεν το βλέπω σαν μουσικούς. Και είπα, θα μαζευτούμε να κάνουμε ένα στούντιο, να ξαναφτιάξουμε μια ομάδα, να παίζουμε. Έχουμε γυρίσει από φοιτητές. Αλλά εγώ είχα πάντα τη φιλία του να κάνουμε δίσκο. Έκανα τότε τις παιδικές ασθένειες, κάναμε ένα δίσκο. Φτιάξαμε το στούντιο αυτό, την Καβάτζα. Ο Πολύδωρας ήταν όμως Καβάτζα και ήταν μπαμ. Ο ντράμερ τότε. Και πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος μπορεί εγώ να είπα πώς πρέπει να φτιαχτεί, αλλά αυτός ήταν το χέρι για όλο αυτό. Ο ηθήνων νους που λέμε, ναι. Κάπως. Ναι. και κάναμε τον πρώτο δίσκο σαν παιδικές ασθένειες, τα οποία τα κομμάτια ήταν όλα επηρεασμένα σωστά και από χράδες και από όλο αυτό το ελληνικό ρόκ, παιδί μου. Είχαμε φάει όλο αυτό το σκατό, δηλαδή όλα αυτά τα χημικά, όλο αυτό το πράγμα. Και θυμάμαι ότι τα τραγούδια ήταν γύρω από αυτό, γύρω από αυτή την ένταση που υπήρχε. Βράζαμε, ρε παιδί μου. Και μετά έρχεται και η δολοφονία του Παύλου. Έχουμε τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου και μετά έχουμε τη δολοφονία του Παύλου. Τότε ήταν βγει ο δίσκος, είχε γραφτεί πριν. Και εγώ ήμουν και λίγο κατά στο να το βγάλουμε. Ναι. Μέσα μου, γιατί όλα τα κομμάτια ήταν πάνω εκεί και λέω, α, θα το πω, ναι. Θα πούνε τώρα ότι κάναμε ένα. Εκμεταλλεύοντας με ότι, τη φάση. Ναι, ότι καπηλευόμαστε, ναι, που έχουν γίνει αυτά, δηλαδή. Ειδικά στη hip hop. Ναι. Γιατί εκεί, εντάξει, λοιπόν, κάνει ένα σεβασμό πουθενά. Εκεί λοιπόν, βγάλαμε το δισκάκι, το τρέξαμε λίγο παραπάνω, είδα πέντε πράγματα γιατί μιλάγαμε για όλα αυτά. Είδα πως μας την πέσανε και άνθρωποι από και από την αριστερά και από πως πήγαν να καπηλευτούν αυτό το δικό μας. Αλλά εμείς όταν ξεκινάγαμε, επειδή ήμασταν μια παρέα ανθρώπων που διαφωνούμε πάρα πολύ. Δηλαδή ο ένας τότε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σαν πιο πιτσιρικάς πίστευε στη δεξιά, ρε παιδί μου. Εγώ πίστευα σε κάτι άλλο, τελείως αντίθετο. Αντίθετο από αυτό. Ναι. Okay. Δεν είχαμε κάνει κόμματα εμείς, παρατάξεις στη σχολή. Οπότε δεν ήμουν εκεί. Παρ' όλα αυτά ήξερα την καρδιά του και δεν βάζαμε τέτοιες ταμπέλες. Και ήξερα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τίμιος στη ζωή του. Εμένα αυτό μου κάνει. Είχατε τέλος πάντων ένα προσωπικό συναισθηματικό δέσιμο, κατά κάποιο τρόπο. Σωστά. Ναι. Και όταν ένας άνθρωπος έρχεται και παίζει και για τραγούδια, σημαίνει ότι. Λοιπόν, από εκεί πέρα πάντα είχαμε τις διαφωνίες μας με τον άνθρωπο που ήταν μέσα. Αλλά η μουσική ήταν παραπάνω από όλα αυτά. Και για μένα συνεχίζει να είναι η μουσική παραπάνω από όλα αυτά.
Εντάξει, τώρα αν μου είσαι σπαρτιά της Χρυσαυγίτης και μου κυκλοφοράς με ένα γκάνι εδώ πέρα. Ναι. Ναι, μάλλον δεν μπορώ να κάνουμε χωριό. Mm-hmm. Αλλά το να πιστεύεις σε ένα άλλο πλαίσιο το οποίο διαφωνούμε, σε ένα mm-hmm. πιο πολιτισμένο πλαίσιο, μπορώ να κάτσω σε ένα τραπέζι. Mm-hmm. Okay. Λοιπόν, δεν είναι όλα άσπρο μαύρο, είναι για μένα. Ναι, καλά, για σένα εννοείται. Από εκεί και πέρα λοιπόν η μουσική ήταν κάτι το οποίο δεν έπρεπε να είναι π.χ. Δεν έπρεπε να ταυτιστεί και να χρωματιστεί επαναστατικά μόνο. Mm-hmm. Έπρεπε να μπορεί να μιλάει για την επανάσταση μέσα σου. Mm-hmm. Για το πώς φέρεσαι με τους ανθρώπους και αν έχεις την ευγένεια mm-hmm. να στέκεσαι σε ένα τραπέζι μαζί με άλλους πέντε που μπορεί να διαφωνείς. Mm-hmm. Να υπάρχει σεβασμός στη διαφορετικότητα. Οπότε άρχισα να γράφω, επειδή τα έβλεπα από τον Νίκο μου συσσαγωγικά, από τους δικούς μου έβλεπα ότι διαφωνούσαμε σε κάποια πράγματα, σκέφτηκα ότι τι είναι καλύτερο από όλα αυτά, να μπορώ να πω κάτι το οποίο θα είναι αντιληπτό από όλους. Mm-hmm. Να γράψω κάτι το οποίο θα είναι αντιληπτό. Ακόμα παλεύω με αυτό, δεν το έχω καταφέρει. Έτσι, αλλά άρχισα να βλέπω τη μουσική έτσι και την τέχνη έτσι. Και μετά προχώρησα σε έναν άλλο δίσκο και μετά άρχισα να το κάνω. Δεν ήθελα να βγω ποτέ σαν Διονύση Φαρμάκης μόνος μου. Αλλά ξέρεις, είχε περάσει η μπάντα τότε ότι είμαστε σε ένα πιο επαναστατικό, λίγο πιο χύμα και πάμε να στηρίξουμε όλα τα αντί και όλα τα. Mm-hmm. Συγγνώμη, και όχι όλοι. Και εγώ ήμουν στη φάση ότι παιδιά, πάμε να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα. Mm-hmm. Πάμε να μιλήσουμε για το πώς είναι να κάθεσαι μόνος σε ένα δωμάτιο και να σου κάνει όλες τις φρίκες στο κεφάλι σου. Πάμε να μιλήσουμε για τη μοναξιά. Πάμε να μιλήσουμε για. Είναι πολιτικά κι αυτά. Θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι. Ναι. Σε αυτό που ζούμε, αν την κάνουμε τόσο, αν εμβαθύνουμε τόσο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν μηχανισμοί που σε οδηγούν σε τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι αν πας να τα βάλεις με ένα σύστημα, οποιοδήποτε σύστημα, πολιτικό άμα θες, είναι λογικό να σε φάει. Mm-hmm. Πιστεύω πάρα πολύ στην απλοποίηση. Όταν είσαι πιο νέος, πας να τα βάλεις με το σύστημα που είσαι ο άνθρωπος που θα βρεθεί απέναντι σε 15 ματατζίδες και δεν θα μασήσεις. Mm-hmm. Μαγιά. Ο σκοπός είναι ότι θα γίνει αυτό που είναι να γίνει, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει και κάτι. Ο σκοπός είναι να βρεις, δεν λέω ότι το έχω κάνει. Ναι, καλά, οπότε, εντάξει. Έτσι, ναι. Να βρεις εκείνη την χρυσή τομή. Αυτό που λένε ότι η γλώσσα σπάει κόκαλα, πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή που θα αφήσεις στους επόμενους κάτι για να μην χρειαστεί ποτέ να βρεθείς με αυτούς. Να μην χρειαστεί να υπάρχουν αυτοί απέναντι. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο και είναι τοπικό ίσως, αλλά εγώ πιστεύω σε αυτό. Σε μια υγιή κοινωνία δεν θα πρέπει να έχουμε τέτοιους καριόλιδες απέναντι. Ναι. Και δεν μιλάω μόνο για αυτούς, μου λέω δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει μόνοι μας να είμαστε σε ένα τρυπάκι. Να έχουμε συμφωνήσει πέντε πράγματα και να τα πράττουμε αυτά τα πέντε πράγματα. Ναι, σωστά. Αυτό λοιπόν για τη μοναξιά, για να το γυρίσω. Αν με αφήνεις θα φεύγει το κεφάλι. Εντάξει, άμα είναι θα σε κόψω, μην ανησυχείς. Τέλεια. Αυτό για τη μοναξιά λοιπόν ξεκινάει από το εξής, ότι ναι, μπορεί να φταίνει οι καταστάσεις και όλα αυτά που ζούμε, αλλά παλιά πήγαινα με το ότι μου φταίει αυτός, αυτός και αυτός. Ακόμα το κάνω στα τραγούδια μου, όταν κάτι με ενοχλεί και με mm-hmm. ασφικτιώ, το κάνω. Αλλά προσπαθώ να μένω και στο αποτέλεσμα. Αν νιώθεις μοναξιά, λέμε τώρα, πιάνουμε αυτό, mm-hmm. ξεκινά να το αναγνωρίζεις ότι συμβαίνει αυτό, ξεκινά να το φτιάχνεις, πάμε επόμενο σκαλοπάτι, τι σε πειράζει, έχεις φτιάξει εσένα, mm-hmm. ωραία. Μπορείς να πεις δύο κουβέντες στο φίλο σου δίπλα, άμα θέλει να τις ψάξει. Το έχουμε βρει. Ωραία, αυτό έχουμε βρει. Mm-hmm. Πάμε να δούμε ποια καθήκια έχουμε απέναντι μας. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω ότι. Δεν μπορεί να χτιστεί κάτι, ας πούμε. Έτσι λειτουργώ στην καθημερινότητά μου. Ναι, okay. Μπορεί να είναι αφελές και μπορεί να είναι μια μαλακία αυτό που λέω. Ωραία, αφελές και βαθύ δεν είναι τίποτα. Αλλά
Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Έτσι, από τη στιγμή που άρχισα να λειτουργώ έτσι και να μιλώ, μου φταίει αυτό, μου φταίει. Οπ, άρχισα να αλλάζουν πέντε πράγματα. Στη ζωή μου άρχισα να αλλάζουν πέντε πράγματα. Άρα, εννοείς ότι, ας πούμε, ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα, ότι καταρχάς ψάχνεις τα πράγματα σε σένα πρώτα απ' όλα. Πάντα. Γιατί υπάρχει πιθανότητα και εμείς, ας πούμε, οι ίδιοι, λέμε τώρα, αν το έχω καταλάβει σωστά, σύμφωνα με τη λογική σου. Αν υπάρχει. Ναι, τέλος πάντων, σύμφωνα με αυτό που λες. Έλα, θα κάνω, πάμε. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Θα μπορούσα εγώ να βρεθώ στη θέση που είναι ο ματατζής. Δηλαδή, κατάλαβες πώς το λέω. Θα μπορούσα κι εγώ να γίνω ένας τέτοιος άνθρωπος. Έχει σημασία. Εν δυνάμει θα μπορούσες. Μπράβο, έχει σημασία. Εν δυνάμει όλοι θα μπορούσαμε. Αλλά είναι και σαν αυτό που λέγαμε με τη μουσική πριν. Αν έχει περάσει από εκεί. Mm-hmm. Ρε φίλε, ξέρω εγώ. Αν. Πώς να το πω. Αν σου δίνουν ένα πιάτο με φαΐ και πάνω έχει και σκατά, ας πούμε, στην άκρη. Mm-hmm. Και σου δίνουν ένα καθαρό πιάτο. Ναι. Ο νοήμων άνθρωπος δεν θα πάει να φάει από αυτό με τα σκατά. Πρέπει να υπάρχει κάποιο θέμα. Δηλαδή. Ναι, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Κατάλαβα. Αλλά ο άνθρωπος που πεινάει και δεν έχει να φάει και δεν το έχει δει το άλλο, δεν το έχουν δείξει, θα φάει από αυτό το πιάτο. Γιατί πρέπει να επιβιώσει. Mm-hmm. Okay. Κάπως έτσι δεν λειτουργεί. Ναι. Είναι δηλαδή μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα που πάμε να πιάσουμε. Και άλυτη. Δηλαδή δεν πρόκειται και ακατάληκτη. Δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Δηλαδή, να το πω πιο απλά. Mm-hmm. Ο απαίδευτος άνθρωπος που δεν έχει περάσει, δεν έχει διαβάσει, δεν έχει ανοίξει, δεν του δόθηκε ευκαιρία ίσως. Okay. Mm-hmm. Και δεν μιλάω να μορφωθεί, να βγάλει σχολεία. Ναι, δεν μιλάς ακαδημαϊκά, ρε παιδί. Όχι, ούτε καν. Ναι, δεν λέει και τίποτα. Αυτός που δεν πήρε βάσεις, ρε παιδί. Mm-hmm. Που μεγάλωσε σε ένα σκηνικό βίας οικογενειακής π.χ. που mm-hmm. δεν έτυχε ποτέ να δει κάτι άλλο. Θα πάει προς μια τέτοια κατευθύνση. Mm-hmm. Είναι πιθανό να πάει, είναι πιο πιθανό. Είναι εξαίρεση το να πάει σε κάτι άλλο. Okay. Αν εκείνη τη στιγμή βρεθεί ένας τρόπος και θα πάει και έτσι, με παροπίδες δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Mm. Γιατί σκάει κάποιος και του λέει, έλα να σου πω, εγώ θα τους πετάξω όλους έξω, πάρε, ξέρω εγώ, μια τσάντα φαΐ. Mm-hmm. Έχουν γίνει αυτά. Ε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ναι, αυτοί μου φταίνε. Ναι. Εγώ μιλάω για αυτόν. Mm-hmm. Ναι, κατάλαβα. Δεν πιστεύω ότι αυτοί οι τύποι, γιατί δεν μιλάω μόνο για την ευρωδεξιά και είναι χάζοι, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Οι επικεφαλείς εννοείς, αυτοί που τα κάνουν αυτά. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Μάλλον αναφέρεσαι με αφορμή τα συσίτια που έκανε η Χρυσή Αυγή μόνο για Έλληνες, ξέρω ότι κάτι τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, και στη δεξιά και γενικά. Λοιπόν, βλέπεις ότι όλοι αυτοί και στην άλλη πλευρά, mm-hmm. ακόμα και στην υποτιθέμενη αριστερά, βλέπεις ότι όλοι αυτοί έχουν μηχανισμούς που λειτουργούν και θα λειτουργούν για πάρα πολλά χρόνια. Μόνο ένας σεισμός μας σώζει. Πολύ οικειάσιμος, Αυτό. Λοιπόν, λειτουργούν με κάποιους τρόπους, με κάποιους μηχανισμούς που πάντα κάποιοι τσιμπάνε. Τι να κάνουμε. Mm-hmm. Υπάρχουν αθερίνες, υπάρχουν τσιμπούρες, υπάρχουν καρχαρίες. Mm-hmm. Λειτουργεί κάπως έτσι. Εκεί λοιπόν χρέος του πολιτισμού, άμα θες, mm-hmm. θα ήθελα να είναι και δικό μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Mm-hmm. Okay, γιατί εκεί πέρα είναι ύβρις. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν πολύ καλύτερα. Αλλά παιδάκι μου και εσύ τώρα, εντάξει, ύβρις τώρα. Ο καθένας το κάνει με τον τρόπο που μπορεί, με τα μέσα που έχει, ναι. με ναι. τη λογική, το μυαλό του και το συναισθημά του. Εντάξει, κάποιοι τα καταφέρουν περισσότερο, κάποιοι τα καταφέρουν λιγότερο. Ναι. Αλλά όλοι μέσα σε αυτό το πράγμα είμαστε. Δεν είναι... Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Εντάξει. Να ρωτήσουμε κάποιον που το έχει καταφέρει. αλλά χρέος είναι να πάρεις τον άνθρωπο που βλέπει έτσι. Πιστεύω, γι' αυτό σου λέω πιστεύω παραπάνω πέρα από την πολιτική, πιστεύω πάρα πολύ στην τέχνη. Γιατί το συνέστημα, το να ακούσεις κάτι για να τριχιάσεις, δεν ξέρω αν σου είσαι με τραγωδία, να πάθεις αυτό, ρε παιδί μου. Πολλές φορές. Αυτό είναι το μόνο που έχει αλήθεια σε αυτό που ζούμε, σε αυτό που λέγεται ζωή. Το μόνο που για μένα έχει αλήθεια είναι το πώς βιώνεις τη ζωή. Η τέχνη είναι ένας τρόπος για να, για να καταφέρεις να το πάθεις. Μπορεί να είσαι τόσο μαστουρωμένος από όλη αυτή την κατάσταση, okay,
να τα έχει φάει όλα και να μην να είσαι πλέον απαθής. Το ζούμε αυτό. Ναι. Υπάρχει δηλαδή. Απάθεια, εντάξει. Ναι. Υπάρχει τρομερή απάθεια. Αλλά είναι χρέος αυτού που ανατριχιάζει ακόμα. Αν μπορέσει να καταφέρει να ανατριχιάσει και άλλους δύο. Δεν σου λέω ένα εκατομμύριο, ναι. Άλλους δύο. Εγώ το θεωρώ επιτυχία αυτό. Έτσι το μετράω. Οπότε εκεί, τι λέγαμε πριν, πια δω με σκατά. Μόνο αυτό έχει δει ο άνθρωπος. Θέλω να πάω σε κάποιον. Μου έχει τύχει να πάω σε άνθρωπο και πολιτικά έμαθες για να του δίνω ένα γκουρμέ πιάτο, ρε παιδί μου. Το... Λουφά, ρε φίλε. Α, όχι, ρε μαλακά, το λέγαμε. Ναι. Ρε φάει μια μπουλιά. Όχι. Όχι. Okay. Εντάξει, υπάρχει και αυτό. Αλλά αν καταφέρεις και το δώσεις και επιμείνεις και αφιερώσεις χρόνο εκεί πέρα, θα μου πεις θα αφιερώσεις όλο μου τον χρόνο για όλους τους άλλους. Είναι αυτό που λέμε για τις ζυγαριές. Πρέπει να έχεις το χρόνο για σένα και να μπορείς να δώσεις και στους άλλους. Ναι, σίγουρα. Αλλά αν καταφέρεις να το κάνεις αυτό το πράγμα, κάποιος θα πει, όπα, τι κάνω τόσα χρόνια. Πιστεύω σε αυτό. Δεν σου λέω τι γίνεται. Μπορεί να είναι τοπικό, μπορεί να είναι ρομαντικό, αλλά πιστεύω σε αυτό το πράγμα. Και για να γυρίσω πίσω στην κουβέντα, από όταν λοιπόν τελείωσαν οι παιδικές ασθένειες και άρχισα να κάνω πράγματα μόνος μου, που δεν ήθελα να είμαι Διονύσης Φαρμάκης, ιδανικά είχα ένα όνειρο να μην με ξέρει κανένας, να μην ξέρει κανένας τη φάτσα μου. Ωραία, αλλά πώς έγινε αυτό και εμφανίστηκες, μπήκες μπροστά, Διονύσης Φαρμάκης και τάδε Διονύσης Φαρμάκης και το... Με ψήσανε τα παιδιά. δηλαδή, ό,τι εσύ γράφεις, ρε φίλε, εσύ στις ιδέες, εσύ παίρνεις τις μουσικές ιδέες, εσύ γράφεις τους στίχους, οπότε πρέπει να είσαι εσύ. Και έμεινε. Έκανα απόπειρες μετά να κάνω, ξέρω εγώ το πεδίο θέλετε να κάνω άλλα πράγματα. Και ξέρεις, μαρκετίστηκα ας πούμε, στο μάρκετινγκ, ας πούμε, βοηθάει να μην είσαι Διονύσης Φαρμάκης, να είσαι ένα όνομα. Έμεινε, συνέχισα να κάνω πράγματα μόνος μου. Τα κάνω και εδώ πέρα, οπότε βλέπεις που είμαστε, δηλαδή κάθομαι πολλές ώρες εδώ και ασχολούμαι. Οπότε τα άφησα έτσι και μετά άρχισα να αποκόβομαι και λίγο από την... πέρασα και το στάδιο και με τις καραντίνες και μετά με το χαμό του πατέρα μου που έδωσα στο σημείο που λέω I don't give a fuck και δεν με ενδιαφέρει. Παλιά με ενδιαφέρει λίγο περισσότερο το πώς φαίνεσαι και πώς... πλέον νομίζω ότι περνάω την όρημη φάση. Δεν με ενδιαφέρει. Γράφω αυτό, εντάξει, με λένε έτσι. Ναι. Είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι με τις συνεντεύξεις συσσαγωγικά δεν τα πάω καλά. Το κάνω αναγκαστικά πολλές φορές γιατί εντάξει, κάνεις μια δουλειά, πρέπει να τη δείξεις. Θέλω να με ακούσει ο κόσμος, θέλω να κάνω συναυλίες και θα ήθελα ιδανικά να μην παίζω λαϊκό ρεμπέτικα που αυτό κάνω σαν βιοπορισμό. Όχι, δεν τα εκτιμώ, αλλά να παίζω τα τραγούδια μου. Στον κολό κόσμο που ζούμε αυτόν τον, θα ήθελα να κάνω αυτό. Σε ένα ιδανικό τοπικό θα ήθελα να είμαστε όλοι, ξέρεις, άνετοι, να έχουμε φαγητό, ρεύμα, νερό, και τα βασικά, αυτό και να κάνουμε αυτό που γουστάρουμε. Αλλά εδώ που ζούμε, θα ήθελα να κάνω το άλλο. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να κάνεις και τη συνέντευξη, θα πρέπει να κάνεις και δύο πράγματα και εδώ, αυτό που είπαμε πριν, εκτός αέρα, ήταν ότι όντως δεν το γουστάρω. Με σένα, επειδή είναι συζήτηση, με μεγάλη χαρά. Να είσαι καλά. Είσαι και, νομίζω, όχι νομίζω, είσαι ο πρώτος άνθρωπος που μπαίνει εδώ πέρα και μιλάμε... Μπαίνει στον χώρο. Μιλάμε άνετα. Ναι. Ναι. Είμαστε καλά. Κάτι θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Θέλω να μου πεις, επειδή μου εσύ που έχεις συνυπάρξει με τόσους, ας πούμε, είναι κάποιοι σταθεροί, φαντάζομαι, που συνεργάζεστε, άνθρωποι. Υπάρχουν και άνθρωποι που μπαινοβγαίνουν ανά τα χρόνια. Ναι. Υπάρχει μια ειλικρίνεια σε αυτό. Δηλαδή, μπορεί να γράψω ένα κομμάτι και να μου πει, ξέρω εγώ, Μινάς, ένα σπουδαίο ο κιθαρίστας. Μαλάκα δεν μ' άρεσε αυτό, να μην τον παίζω. Μαλάκα παίξε, παρακαλώ. Αυτό, δεν μ' αρέσει, ρε φίλε. Εντάξει, είναι μαλάκα, στο λέω και. Λοιπόν. Τι παίζω εγώ. Τι κιθάρες, ας πούμε. Γενικά έχουμε δημιουργήσει αυτό. Δηλαδή, γράφω κάτι ακριβώς επειδή υπάρχει ελευθερία. Και μπορεί να διαφωνούμε. Δηλαδή, μπορεί αυτό που λέω εγώ
Ότι μπορεί να κράζω το σύστημα, λέμε τώρα σε ένα κομμάτι, και άλλος να διαφωνεί με αυτό. Αυτό δεν ανέρει ότι είμαι ένας πολύ καλός κιθαρίστας, ντράμερ, μπασίστας κλπ. Και δεν ανέρει ότι εγώ θα αλλάξω αυτό που λέω επειδή δεν συμφωνεί ο χύψη. Άρα θα το κάνω μόνος μου. Σε κάτι που συμφωνεί θα έρθει να παίξει. Καταλαβαίνεις το... Okay, ναι. Άρα προσπαθώ να κρατάω αυτό. Δεν είμαστε όλοι, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Εγώ θα πω ευτυχώς, γιατί παλιά που υπήρχαν αυτές οι μπάντες που πηγαίνανε όλες μαζί και υποστηρίζουμε κάτι, βλέπουμε ότι η εποχή έχει αλλάξει και οι περισσότερες μάλιστα έχουν διαλυθεί. Αν έχουν παραμείνει, έχουν παραμείνει για άλλους λόγους. Γιατί μπορεί να κονομάγανε. Ή για πιο ωραίους λόγους, επειδή όντως ήταν μια παρέα που πιστεύαν τα ίδια. Αλλά αυτό είναι σπάνιο να συμβεί. Είναι σπάνιο πλέον, εννοείς. Είναι σπάνιο γενικά. Όχι πλέον, πάντα ήταν σπάνιο. Έχει αλλάξει ο κόσμος, βλέπεις μεγάλες μπάντες που μεταξύ τους έχουν διαφωνίες. Μιλάμε για, για την ελληνική σκηνή τώρα. Παγκόσμια. Και για την ελληνική. Ναι. Αλλά και παγκόσμια. Καλά, για την ελληνική, εντάξει, τώρα εδώ πέρα είμαστε ένα κολοχώρι που ψάχνουμε αφορμές να τσακωθούμε για να γίνουμε viral, ξέρω εγώ. Να μας λέει ο κόσμος ότι κάτι κάνουμε. Λοιπόν, αλλά. Και παγκόσμια. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να είναι πάντα μαζί. Ναι. Το λέγαμε πριν, δηλαδή με ένα φίλο που μπορεί να είσαι από παιδί, με το σύντροφό σου, ξέρω εγώ, τη σύντροφό σου, όσο περνάνε τα χρόνια, μπορεί να μην είσαι στην ίδια πορεία, να... Σωστά. Γιατί να μην ισχύει αυτό στις μπάντες. Αν λοιπόν έχεις την ελευθερία, σαν δημιουργός, σαν καλλιτέχνη, σαν τραγουδοποιός, πες το όπως θες, να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ γράφω αυτό γιατί αυτό πιστεύω, και έχω μια ομάδα ανθρώπων που λέω, παιδιά, μιλάω γι' αυτό. Σε όποιον αρέσει. Σε κάποιους αρέσει, έρχονται. Σε κάποιους δεν αρέσει, δεν έρχονται. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δίκαιο ακούγεται. Ακούγεται ελευθεριακό. ακούγεται ότι δεν πάω να σε επιβάλλω. Δεν σε αρέσει, μην το παίξεις, δεν πειράζει. Θα ήθελα, γιατί εκτιμώ πάρα πολύ τον τρόπο σου. Αλλά... Ενώ ήμουν πολύ πιεστικός και μπρεξαρχίδας άνθρωπος, και ακόμα είμαι ίσως, οι φίλοι μου αυτός πούνε ότι είμαι, θεωρώ ότι το έχω αποβάλει σε ένα μεγάλο βαθμό. Μπορεί να είμαι σε άλλα πράγματα, ξέρεις, να κάνουμε αυτή τη δουλειά, και... αλλά στη μουσική, συγκεκριμένα στη μουσική, θεωρώ ότι δεν είμαι. Άρα δέχεσαι και τις ιδέες των άλλων. Δηλαδή, άμα εσύ γράψεις, ας πούμε, κάτι, ρε παιδάκι μου. Εννοείται. Έχω αλλάξει στο δίσκο που ετοιμάζουμε, για να καταλάβεις, υπάρχει ένα τραγούδι. Λέγεται Ασκήσεις Ισορροπίας, δεν έχει βγει ακόμα. Αν το άκουγες πως ήτανε, ήτανε παιδική χαρά. Το πήρε ο Μινάς που έλεγα πριν ο κιθαρίστας. Και μου λέει, μαλάκα, η μισή μου, όλοι μου λέγανε πέτα το, δεν αξίζει. Αυτός ο τύπος μου λέει, φίλε, έχω μια ιδέα γι' αυτό. Άλλαξε όλο το κομμάτι. Τώρα, σε σημείο που εγώ πιστεύω ότι είναι δικό του, δεν είναι... Δεν είναι δικό σας. Ναι, αλλά ήταν τόσο καλό για εμένα που τα αλλάξαμε όλα, το ξαναγράψαμε όλα από την αρχή. Άρα ουσιαστικά, ρε παιδί μου, αν εσύ γράφεις κάτι, ξέρω εγώ, καλά, δεν μιλάω τώρα, μάλλον να το πάρω αλλιώς, στους στίχους, ας πούμε, που και γράφεις, επεμβαίνει το υπόλοιπο, επεμβαίνει, κατάλαβες, στον ρίχνει ιδέες, ξέρω αν, εγώ, αν κάτι ακούγεται βλακία, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα θεία του δεν το πιάνω αυτό. Μπορεί, έχω μία, πώς να το πω, επειδή είμαι ο μόνος που γράφει στίχους, από την ομάδα αυτή τουλάχιστον, έχω μία ελευθερία στο, ξέρεις, δεν μπλέκουμε στα νερά του, κάπως έτσι. Ναι. Άστο να πει αυτά που θέλει να πει. Αλλά έχει τύχει και να αλλάξω στίχους, σύμφωνα με το, να μου προτείνει κάποιος άλλος κάτι και να πω, είναι καλύτερη ιδέα. Και έχει τύχει κάτι να. Έχει τύχει ένα ανάποδο. Έτσι, να μου λέει όλες, είναι μαλακία αυτό που λες. Εντάξει, εμένα μου αρέσει, ξέρω γιατί το λέω. Επιμένω, τέλος. Έχουν παίξει αυτές οι κόντρες. Γενικά το έχουμε βρει σε αυτά με τα παιδιά. Δηλαδή υπάρχει μια. Πώς να το πω. Ένα ωραίο ματζόρε σκηνικό. Δεν επεμβαίνουν τόσο, δεν επεμβαίνουν τόσο, και όταν επεμβαίνουν θα κάτσω να ακούσω και μπορεί να τα αλλάξω κιόλας όλο. Και αν κάποιος έχει και καλύτερη ιδέα στοιχουργικά, θα πάω με αυτήν. Okay. Άρα είστε συγκρότημα,
Θα σου πω τώρα τι καταλαβαίνω, έτσι. Εντάξει. Είμαστε φίλοι. Είστε φίλοι, εντάξει. Αλλά συγκροτείτε κάτι, ρε παιδί μου, ως μουσική. Σωστά. Εντάξει. Αυτό που έχετε, τέλος πάντων. Το οποίο, έτσι όπως το καταλαβαίνω τώρα, είναι κάπως, μου φαίνεται, ισότιμο μεταξύ σας. Δηλαδή, μπορεί να βγαίνεις εσύ προς τα έξω, αλλά συμμετέχουν όλοι επίσης όρες, από ό,τι το καταλαβαίνω. Δεν δουλεύουμε όλοι το ίδιο. Ναι. Οπότε η δικαιοσύνη εισαγωγικά έρχεται στο ότι εγώ μπορεί να κάτσω εδώ πέρα για ένα τραγούδι 12 ώρες, χωρίς υπερβολές, και να μην τελειώσει καν εκεί. Να δουλέψω να κάνω μίξη, κόψε, ράψε, editing, όλα αυτά. Που και πάλι θα τα δώσω π.χ. στον Κώστα τον Βαρύγκα που έχει αναλάβει και την τελευταία δουλειά. Γιατί δεν θέλω να είμαι μόνος μου. Ναι. Πιστεύω ότι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ότι μόνος σου θα πας κάπου, ναι, με συνοδοιπόρους θα πας πολύ πιο μπροστά. Σωστά. Μπορεί να κάνω μια μίξη εδώ πέρα και να την δώσω κάποιον άλλον, στον Κώστα, στην προηγουμένη, για να το φέρει εκεί που πρέπει. Γιατί έχει καλύτερη επαφή, κοιτάει το δάσος, κοιτάει από πιο ψηλό λόφο. Εγώ κοιτάω πιο κοντά. Οπότε κοιτάει λίγο και τον κόσμο, κοιτάει και το πώς θα, ναι, πώς ακούνε οι υπόλοιποι. Ίσως επειδή είναι και κάτι δικό σου, κοιτάς πιο κοντά. Μπορεί. Δηλαδή, αν έπαιρνε τη δουλειά κάποιου άλλου, να κοιτάζει και εσύ το δάσος. Ισχύει. Μπορεί, ισχύει, δεν ξέρω. Ισχύει. Αλλά σκέψω ότι όταν θα κάτσεις να περάσεις, να γράψεις όλα τα όργανα, να πεις αυτό δεν μου κάνει, αυτό μου κάνει. Θα φτάσεις πολλές φορές να πεις δεν λειτουργεί αυτό το τραγούδι, ρε γάμο, το θέλει κάτι άλλο. Καίγεσαι. Η διαδικασία. Καταρχάς πρέπει να σε αρέσει η διαδικασία, να ξεκινήσουμε αυτό. Καλά, σίγουρα. Πρέπει να σε αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχεις την ιδέα, αλλά δεν τελειώνεις το έγραψα δύο στίχους και δύο συγχορδίες και μια μελωδία. Έχω παλέψει για να έχω αυτό το χώρο, όσο θα τον έχω ακόμα, γιατί βέβαια στην ομάδα πάρουν όλα εδώ. Αλλά και να το κάνω, θα το κάνω κάπου αλλού, δεν έγινε κάτι. Δηλαδή, οπότε στην πορεία πρέπει να μην τεμπελιάζεις. Γενικά στη ζωή σου πρέπει να μην τεμπελιάζεις. Πρέπει να έχεις διάθεση να κάνεις πράγματα και να ξέρεις ότι μπορεί να αποτύχουν, να μην βγουν, να πάνε σε αδιέξοδο. Αν δεν τεμπελιάζεις, προχωράς. Σαν μπάντα, για να το βάλω λίγο πιο, να το κάνω λίγο πιο κατανοητό, δεν θα έλεγα ότι είμαστε μπάντα, γιατί οι ιδέες ξεκινάνε από μένα. Δηλαδή, εγώ ορίζω τη θεματολογία. Και τη χάνει εγώ να τα δουλεύω και πιο πολύ. Ακόμα και χρηματικά, ό,τι χρειάζεται να γίνει. Έχουν βοηθήσει και τα παιδιά για να μην είμαι άδικος, αλλά το 70-80% είναι σε μένα. Πλέον. Okay. Δεν θα έρθει κάποιος. Μπορεί να έρθει κάποιος και να μου πει: ξέρεις κάτι, έχω αυτήν την ιδέα. Πάμε να κάνουμε κάτι. Μπορεί να παίξει. Αλλά είναι ένα ποσοστό, ξέρεις, στη ζυγαριά είναι κάπου εδώ, ρε παιδί μου. Ναι. Τα παιδιά, ας πούμε. Μετά μπορεί να το δουλέψουμε μαζί. Ο γνώμονας και πατάω ένα τελεία εδώ είναι ο εξής. Ότι εμπιστεύομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους, τους συγκεκριμένους που συνεργάζομαι, γιατί έχω περάσει πράγματα στη ζωή μου μαζί τους εκτός μουσικής και μέσα από τη μουσική, αλλά εκτός, τους εμπιστεύομαι σαν ανθρώπους. Και πάνω εκεί ξεκινάω και χτίζω κάποιες ιδέες, κάτι που έχω μέσα μου, το μεταφράζω και το πηγαίνω προς τα έξω. Όταν γουστάρουν και όταν μπορούν, έρχονται. Υπάρχουν και κομμάτια που τα έχω γράψει εξ ολοκλήρου εγώ, ας πούμε. Ναι. Αυτό. Ωραία. Εκτός από αυτούς τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι κάποια χρόνια, από ό,τι κατάλαβα, είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι σταθερά, που είσαι σταθερά μαζί, και κάποιοι άλλοι που έχουν έρθει, έχουν φύγει, ξέρω εγώ, κτλ. Ναι. Ωραία. Εκτός αυτών των ανθρώπων, θεωρείς κάποιοι άλλοι ότι είναι, ρε παιδί μου, τους νιώθεις ως συνοδοιπόρους? Κοίτα, ο πρώτος είναι ο Αποστολόπουλος, ο Σάκης. Με αυτόν βγαίνουμε και στα live μαζί. Δηλαδή, στο δίσκο που λέμε τώρα στα Αστράντα, έχουν περάσει 21 μουσικοί. Και νομίζω πρέπει να είναι οι συντελεστές συνολικά κάπου στους 25-26. Δεν μπορώ να τους πάρω όλους αυτούς. Και δεν ξέρω αν θα θέλανε κιόλας. Με το Σάκη, επειδή κάνουμε και το βιοποριστικό, δηλαδή παίζουμε μαζί, παίζει μπουζούκι ο άνθρωπος, όπως η κιθάρα, καταλαβαίνεις ότι έχουμε γυρίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουμε μια επαφή, πώς να το πω,
στα πλαίσια που έχουμε ξεφύγει από το φιλικό, ρε παιδί μου. Χιτιόμαστε και καταλαβαίνουμε ότι. Ναι. Υπάρχει αυτό. Υπάρχουν τα παιδιά που είμαστε από πρώτη γυμνασίου με τις πρώτες μπάντες που έχουμε το ίδιο. Παραδείγματος χάρη, επειδή ζούμε συνέχεια μαζί, είναι πάντα εκεί, ρε παιδί μου. Αν εξαιρέσει αυτού, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουμε συνεργαστεί, που συνεργαζόμαστε, που είναι έξω από αυτόν τον κύκλο. Αυτό. Από τον κύκλο των μουσικών, εννοείς. Έξω. Καλά, για από τον κύκλο των μουσικών υπάρχουν άνθρωποι που συνεργαζόμαστε, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι στον κύκλο των μουσικών που συνεργαζόμαστε και είναι εκτός. Δηλαδή, δεν είναι δηλαδή στη δημιουργία εδώ πέρα. Ναι, ναι. Okay. Okay. Άλλοι καλλιτέχνες, ας πούμε. Ναι. Υπάρχουν και αυτοί. Πριν τέλος πάντων αρχίσουμε να καταγράφουμε την κουβέντα που μιλήσαμε λίγο. Μου είπες για τον. Ότι σε έχει βοηθήσει, ρε παιδί μου, πολύ ο Δημητράκας, σωστά. Ναι. Πάρα πολύ. Ο Δημήτρης. Στα πρώτα σου βήματα. Θα σου πω, ο Δημήτρης γενικά δεν έχει βοηθήσει μόνο εδώ. Έχει βοηθήσει όλη την ελληνική underground. Όποιον έχει τουλάχιστον να ασχοληθεί με τον Δημήτρη. Ναι. Και σαν παραγωγός και πιο παλιά στο Rock FM και μετά στον Ατλαντής όταν ήταν. Μάλιστα ο Δημήτρης έφυγε τότε που λέγαμε για τον Παύλο, όταν φώναξαν από τον Ατλαντής ο Χάνακας τον Κασιδιάρη και μετά τον ακύρωσε αφού είχε γίνει η δολοφονία. Τότε μάλιστα είχα στείλει και εγώ μήνυμα ότι μην ξαναπαίξει τα τραγούδια μου. Αφού την κάνεις τη μαλακιά, την κάνεις τουλάχιστον βγάλει τον. Ναι. Βγήκαν και τον κράξανε και... Λοιπόν, νομίζω τότε έφυγε κιόλας ο Δημήτρης. Όσο ήταν εκεί όμως, βοηθούσε πάρα πολλές μπάντες. Δηλαδή είχα πάει κι εγώ, ρε παιδί μου, μου είχε δώσει βήμα. Είναι μεγάλο κεφάλαιο ο Δημήτρης. Τεράστιο κεφάλαιο. Τεράστιο και είναι και ένας άνθρωπος που μπορεί να τον ξέρουν για τους Πάνκους Ρωμάνα και για τους Ριφηφοί ίσως, αλλά έχει παίξει με. Και με τον Άσημο είχε έπαιζε ο Δημητράκας. Δεν το ξέρω αυτό. Είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρω αυτό, θα σε. Αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Και το έκανε και πρόσφατα που είχε κάνει τη Rock and Roll Βοήθηση το νούμερο 4 τέλος πάντων. Πάλι μου ζήτησε, μου είπε: άμα είσαι κανένα κομμάτι, λέει να το βάλουμε. Γενικά πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Δεν του έχουν δοθεί ακόμα, για εμένα, προσωπική άποψη, τα εύσημα για τη δουλειά που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Θα έπρεπε λίγο στη συνείδηση όσων ασχολούνται με τον χώρο αυτόν, να είναι λίγο πιο πάνω. Αυτό είναι δικιά μου άποψη, γιατί θα σου πει, έλα μωρέ, εντάξει, είναι και χαλαρός, είναι. Ναι. Αυτό. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Δεν τον ξέρω προσωπικά. Από αυτά, ας πούμε, που έχω ακούσει και που έχω καταλάβει και που έχω... θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι. Άλλωστε, το είπα και πριν, είναι μεγάλο κεφάλαιο άνθρωπος. Δεν είναι μεγάλο κεφάλαιο. Εντάξει. Και είχε καρδιά μικρού παιδιού. Ναι. Θα τον ακούσει ποτέ να λέει κακία, δεν θα τον. Κάτι στραβό, ρε παιδί μου, κάτι ξέρει. Α, αυτό με κάνει. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να έχει αγάπη στην καρδιά σου. Αυτό το έχει. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Και είναι και από τις περιπτώσεις που. Από τον κόσμο που έχω συναναστραφεί σε δύο πιτσιρικάς και όλα και που το λέω μπέσα δεν με απογοήτευσε ποτέ. Ξέρεις, γιατί καμιά φορά απομυθοποιείς. Καλό είναι αυτό. Ναι. Είναι πέρα, καλό. Προφανώς. Εντάξει. Προφανώς. Κάτι πρέπει να κάνουμε με τον Δημήτρη να... Δεν ξέρω, να του κάνουμε κανένα αφιέρωμα κάποια στιγμή. Δηλαδή το σκεφτόμουν. Ναι. Εγώ το σκέφτομαι χρόνια να σου πω την αλήθεια για το Δημητράκα, γιατί έτσι μου έχει κάνει και φοβερή. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάτι μου λέει αυτός ο άνθρωπος. Όχι ότι δεν μου λένε κι άλλοι, αλλά αυτός κάτι μου λέει ιδιαίτερο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα να σου πω. Μου φαίνεται πολύ, πολύ καλός άνθρωπος. Είναι καλός άνθρωπος. Και δεν το ξέρω κιόλας, φαντάσου. Προσωπικά δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ, ας πούμε, αλλά. Τέλος πάντων, κάπου. Κάπως αναφέρθηκες πριν, έτσι, ακροθυγός. Πιστεύεις ότι η τέχνη γενικά και η μουσική, ας πούμε, ειδικά είναι. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου. Είναι πολιτική, δηλαδή έχει να κάνει με την πολιτική. Μην το πάρεις με τη στενή έννοια της πολιτικής. Πιστεύω ότι μπορεί να.
να καθορίσει. Η αλήθεια είναι ότι πλέον δεν ξέρω γιατί. Να το πούμε αλλιώς. Τι να σου απαντήσω τώρα, δηλαδή. Εμένα προσωπικά, οι επιλογές μου σε αυτά που άκουγα, με καθορίσανε σε έναν βαθμό. Ναι. Okay. Πλέον, για να το πω αλλιώς, στην ελληνική μουσική προτιμώ να ακούσω κάτι απ' έξω, έχουμε την πληροφορία. Δηλαδή, θα ακούσω παραγωγές απ' έξω, δηλαδή, και θα ακούσω νοσταλγικά ελληνικές μπάντες, συγκροτήματα, τέλος πάντων, καλλιτέχνες. Όχι ότι αν μου φέρει κάποιος κάτι δεν θα μπω στη διαδικασία, αλλά για εμένα όταν θα κάτσω μόνος μου να πω ότι γουστάρω να ακούσω μουσική, θα ακούσω άλλα πράγματα. Οπότε πλέον δεν το βλέπω πολιτικά. Ναι. Ό,τι ήταν να με καθορίσει, με καθόρισε. Μπορεί να ξαναγίνει. Ναι. Αλλά μέχρι τώρα, okay, θεωρώ ότι έχει τη δύναμη να το κάνει. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχει τη δύναμη να το κάνει. Αλλά άμα γίνει σε μένα και έχει γίνει και σε άλλους 100.000, λέμε τώρα, θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η δύναμη. Για να πας σε ένα μονοπάτι ή άλλο και να μην φας το φάτε, ξέρω εγώ, τύπους που μιλάνε για ντρόγκια, chains και ξέρω εγώ, και τύπισες μοντέλα. Ναι. Θεωρώ ότι υπάρχει αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ να σου απαντήσω. Δεν μπορώ να σχεγραφήσω την εποχή. Ναι. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Ζούμε μια εποχή η οποία είναι, ξέρεις, όλα είναι. Ναι. Σκυπάρετε. Ακόμα και κάτι καλό να βγει, το πιθανότερο είναι ότι. Θα χαθεί, μάλλον. Ναι. Βγαίνουν καλά πράγματα, έτσι. Ναι. Ακόμα και όταν βγαίνει κάτι καλό, πάμε. Και το βλέπω και σε ανθρώπους που είναι χρόνια στο χώρο, γράφουν ή έχουν γράψει τρομερά τραγούδια και έχουν αυτή την αγωνία να είμαι μέσα στα πράγματα, ρε παιδί. Δηλαδή γράφει όλος κάτι και μπορεί να μην είναι και τόσο καλό, αλλά το πετάει για να είναι μέσα. Ζούμε αυτή την εποχή. Νομίζω ότι πρέπει να το αναλύσεις με εποχές. Δηλαδή στα 90's, ναι, φαντάζομαι ότι δεν είχε αυτή τη δύναμη η μουσική. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο την έχει. Εγώ να σου πω την αλήθεια τώρα για αυτό που λες, μπορεί να έχεις και δίκιο, αλλά επειδή το έχω σκεφτεί και άλλες φορές, πιστεύω ότι τα παιδιά, ας πούμε, τα μικρότερα, ρε παιδί μου, τα παιδιά, λες και είμαστε εμείς παιδιά. Τέλος πάντων, οι μικροί, οι νέοι, οι πολύ νέοι, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, γιατί έτσι έχουν μεγαλώσει, πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο θα τη βρίσκουν την άκρη. Κάποιοι. Γιατί πάντα ήταν κάποιοι. Ποτέ δεν ήταν όλοι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Φέτος ξεκίνησα σαν καθηγητής στα ΙΕΚ, τέλος πάντων, στη μουσική τεχνολογία. Ήρθε ένα παλικαράκι ο Κώστας, δεν από επώνυμο κλπ. Γιατί μπορεί να μου γούστα να εκτεθεί το παιδί. Νομίζω είναι 19-20, τώρα αυτή η εβδομάδα μου. Και μου λέει, ρε, έχω μια μπάντα, θέλουμε να πάμε να γράψουμε. Και μου λέει, επειδή έχω καταλάβει, σε έχω δει, ρε παιδί μου, και πώς. Θέλουμε, μου λέει, να πάμε να γράψουμε. Παίζουμε Σιδηρόπουλο, τέλος πάντων. 19-20. Δεν περίμενα ότι θα. Ιδέες. Ναι. Απ' την άλλη, είναι, ξέρεις, είναι διφορούμενο. Δηλαδή, παίξε δικά σου. Το παγιό. Παίξε δικά σου. Πάρα αυτό. Εντάξει, είναι μικρή ηλικία, αλλά το ότι έχει μια βάση. Για μένα σημαίνει ότι απαντώ και λίγο στην ερώτηση, ξέρεις. Γιατί ο τύπος, άμα τον δεις, μου θύμιζε εμένα όταν ήμουν στην ηλικία του. Δηλαδή. Ναι. Ήταν αλάνι, ήταν. Και η στάση του, μάλλον, στη ζωή, ρε παιδί μου, είναι αντιδραστικός, αλλά όχι αντιδραστικός για την αντίδραση. Ναι. Τι να σου πω, θα δείξει ο καιρός. Θα δείξει πώς θα είναι στα 30 του αυτός ο τύπος. Σίγουρα, ναι, ρε παιδί μου. Απλά ξέρεις τι λέω εγώ τώρα, ότι μέσα σε αυτή την πληθώρα πληροφοριών που τώρα τα βρίσκεις όλα. Όλα. Ναι, τα βρίσκεις. Εγώ, ας πούμε, μεγάλωσα δεκαετία 80 και δεν έβρισκες. Εμείς βλέπαμε, ας πούμε, τους μουσικούς στα περιοδικά που δεν τους είχαμε ξαναδεί ποτέ. Ναι. Για να δεις, ας πούμε, βίντεο κλιπ, περίμενα, ξέρω εγώ, να δω το μουσικόραμα, αν θα έβαζε το μουσικόραμα. Αν θα έπαιζε. Που συνήθως παπαριές έβαζε, αλλά λέμε τώρα.
Και μιλάμε, νιώθαμε ότι μαζευόμασταν στα σπίτια, ξέρω εγώ. Wow, έλα να δούμε. Ναι, έλα να δούμε ένα βίντεο κλιπ, ας πούμε, τον Bauhaus, όταν άνοιξε το MTV, ξέρω εγώ. Εγώ που είμαι λίγο πιο πίσω, σκέψω ότι που έλεγα για Ατλαντής και λοιπά, ασχέτως των υπολείπων, παιδί μου, και των πολιτικών, θυμάμαι ότι είχα ένα καστοφωνάκι και έγραφα τις εκπομπές για να ακούω τραγούδια πάνω στον ελεύθερο. Τα έγραφα και τα είχα. Και έβαζα την κασέτα, ρε παιδί μου, και άκουγα τώρα. Εντάξει, ναι, πλέον έχει αλλάξει αυτό. Έχει αλλάξει, αλλά και εσύ τη βρήκες στην άκρη τότε. Τη βρήκα, ναι, αλλά ξέρεις τι όμως. Είχα και. Πώς να το πω. Είχα και μια ζωή που μ' είχε πάει λίγο προς τα εκεί. Δηλαδή δεν μου άρεσε αυτό που ζούσα. Άμα θες να ξαναπάμε λίγο πίσω, που σου λέγα για τον πατέρα μου κλπ. Εκεί υπήρχε μια τρομερή κόντρα και διάσταση, διότι. Για να καταλάβεις, εμένα με πήγανε σε ένα ιδιωτικό σχολείο, το Σεν Πολ. Ήμουνα το χειρότερο. Τι είναι αυτό, ελληνογαλλικό? Ναι, ναι. Ήμουνα ο χειρότερος τύπος. Δηλαδή, έχουν κάνει στο ιδιωτικό. Ειδική μνήμα. Συνέλευση καθηγητές για να με διώξουν. Για να σε διώξουν, οκ. Okay. Δεν υπήρχε χρόνος που να μην είχα φάει τουλάχιστον μία μόνο ημέρα. Και δεν ήθελα να πάω, δεν μου άρεσε αυτό. Δηλαδή θυμάμαι ότι δεν υπήρχαν σκουλαρίκια τώρα βέβαια στα μαλλιά, έτρωγε σαν αποβολή. Γυμναστική κάναμε, τόσο απαρχαιωμένα τα πράγματα. Και έπρεπε να έχει μαζί σου κουβάλα, εσύ κουβάλαγες μια τσάντα με βιβλία, και έπρεπε να έχει άλλη μία για φόρμες. Λοιπόν, εμένα δεν μου κάνω όλο αυτό. Δηλαδή είναι βάρβαρο τώρα ένα παιδί 13-14 χρονών που έχει και τις αγωνίες του και θέλει να παίξει, θέλει να. Να το βάζει σε τέτοιες διαδικασίες. Οπότε είχα αυτή την κόντρα. Άρα και είχα την άλλη, ξέρεις, το πρέπει να σπουδάσεις, πρέπει να γίνεις αυτό το Πασόκ, το ωραίο που ζούσαμε. Να γίνεις κάτι στην κοινωνία. Λες και ξέρανε και εκείνοι πώς είναι η κοινωνία, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Ναι. Το φαίνεσαι. Το φαίνεσαι αυτό. Πήγε, ναι. Τηλεόραση, ξέρεις αυτό το. Μπήκαμε στην Ευρώπη. Ναι. Οπότε και η δικιά μου η γενιά, ας πούμε, είχε διάθεση για αντίδραση. Πραγματικά δεν πάω να το ψυχολογήσω αυτή τη γενιά. Τώρα. Τον 20άρι, δεν σου λέω πιο πίσω, δεν πάω εκεί. Κοίτα, είμαστε μακριά όμως. Είμαστε. Είμαστε. Εγώ είμαι σίγουρα. Εσύ είσαι πιο κοντά, αλλά είμαστε μακριά. Είμαστε μακριά. Δεν είμαστε. Ναι. Δηλαδή, άμα πάρεις τώρα έναν 20άρι. Εσύ το περνάς χαρό 16 χρόνια και εγώ τον περνάω 30. Ναι. Πού να καταλάβω εγώ τον 20άρι. Ισχύει. Έτσι δεν είναι. Ισχύει. Το θέμα είναι το να καταφέρει να μεγάλη κουβέντα τώρα, γιατί εκεί πέρα θα γίνεις αυτό που μισείς. Πες το όμως. Θα σου πω, να υπάρχουν εξαιρέσεις, το έχω δει δηλαδή. Έχω μια φίλη, ρε παιδί μου, που είναι 20 χρονών, την Ελένη. Έχει διαβάσει ό,τι έχω διαβάσει εγώ μαθαίνω από εδώ το παιδί. Ξέρεις τι, αυτό που έχω δει, γιατί προσπαθώ να, δηλαδή και οι στίχοι μου για τα τραγούδια μου, αυτούς θέλω να χτυπήσουν. Λέει να χτυπήσω εσένα, σε εισαγωγικά, δεν λέει κάτι. Ναι. Ή να χτυπήσω το 35, 36, 40, ας πούμε, δεν μου λέει κάτι. Έχουμε τις καταβολές τους, έχουμε, καταλάβες. Τον 20άρι έχει νόημα να το χτυπήσω. Σωστά. Μπάς και κάτι γίνει. Έχω δει το εξής. Όσο έχω ασχοληθεί λίγο με αυτή τη γενιά, ας πούμε, σαν μπάρμπας, κάποιοι δεν ασχολούνται καν. Εντάξει, πάντα υπήρχε αυτό. Ναι, πάντα. Εντάξει, okay. Κάποιοι ασχολούνται, αλλά επιδερμικά. Ξέρεις, σαν τους κουλτουριάριδες που έβλεπες, ρε παιδί μου, που ξέρω πως μου λέγανε Νίτσε, αλλά επιδερμικά τελείως, ναι, ναι. Τσιτάτα, ξέρω. Οπότε ναι, άμα το βάλεις κάτω, θεωρητικά, ο ίδιος κολόκοσμος είναι. Ναι, απλά δεν καταλαβαίνουμε τις εποχές, δηλαδή ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι ναι. δεν ξέρω αν μπορώ να συνεννοηθώ με έναν 20άρι. Δεν θα φταίει εκείνος, δεν θα φταίω εγώ. Ναι. Έχουμε μια απόσταση. Χάσμα. Θα συνεννοηθούμε σίγουρα σε κάποια βασικά. Εντάξει. Αλλά αν μου πετάξει καμιά λέξη, ας πούμε, ξέρω εγώ, εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει. Ναι, θα λέω, τι λέει τώρα ο άνθρωπος, να πούμε. Ναι. Εντάξει.
Κατάλαβε που το λέω. Εντάξει, μωρέ, και ξέρει τι, όλα έχουν να κάνουν με. Εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Έχουν να κάνουν με το πώς προσεγγίζεις τους νεότερους. Δηλαδή, άμα τους προσεγγίζεις με μια αγάπη και με μια ότι πάμε να μάθω και από σένα, σωστό. Και όχι με ένα έλα να σου δείξω πώς γίνεται. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη μαλάκια, δεν το συζητάμε. Ναι, εκεί θα υπάρξει αυτή η σχέση. Ναι. Αυτό, κάπως έτσι το βλέπω. Δηλαδή, κάπως έτσι μου λειτουργεί και εμένα και με τα μαθήματα που έλεγα πριν. Mm-hmm. Αυτοί προσπαθούν να είναι η στάση μου. Δηλαδή, μπαίνω μέσα και τους λέω, Αλάνια μου, mm-hmm. πάμε να κάνουμε πέντε πράγματα. Και έχει τύχει να μάθω κιόλας. Ναι, βέβαια. Επειδή το έχουν πάει παραπάνω, έχω μάθει πέντε πραγματάκια, αυτά δείχνω. Okay, ο άλλος μπορεί να έχει μάθει άλλα πέντε που δεν τα έχει φανταστεί καν. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει να κάνει με την αντίληψη. Πώς ανοιχτός είσαι στο. Ναι, βέβαια, σίγουρα. Να δέχεσαι και να δίνεις. Να σου πω, πώς είναι αυτή η φάση το εντός εισαγωγικών καθηγητή Λύκη. Πώς σου φαίνεται, πώς το νιώθεις. Εντάξει, κοίτα, έχει τρομερές παθογένειες. Δηλαδή, βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι. Εντάξει, να μην μιλήσω για άλλους. Θα τα αφήσουμε αυτό για εκτός. Θα μιλήσω για τη δομή. Δηλαδή, τις ελλείψεις και όλα αυτά τα κλασικά που. Κουβαλάω πράγματα από εδώ πέρα, μπας και δούμε κάτι άλλο. Δηλαδή, διδάσκω τα παιδιά, αυτό έχω δει, πράγματα που το 98 θα ήταν γαμό να τα μαθαίνανε. Είμαστε ρε φίλε 2023, πάμε 24. Δηλαδή, έχουμε μείνει λίγο πίσω. Υπάρχει αυτό το έλα μου, ρε, δουλίτσα να γίνεται τώρα. Αυτό, όχι από όλους, έτσι. Και ακόμα και. Λίγοι είναι αυτοί που είναι στο δουλειά να γίνεται. Οι περισσότεροι είναι να κάνουμε πράγματα και βλέπω στην εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί είμαι πολύ λίγο καιρό, ένα μήνα έχω ξεκινήσει, οπότε σε ένα χρόνο μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Αλλά βλέπω ότι στην εκπαιδευτική κοινότητα υπάρχει μια κατανόηση από τα παιδιά, γιατί λίγο πολύ και οι ίδιοι μουσικοί είναι και ηχολήπτες και τεχνολόγοι. Το γουστάρουν δηλαδή όλοι, αλλά δεν υπάρχει αυτή η γαμμένη πρόνοια που σου λέει ότι ξέρεις κάτι. Έλα να φτιάξουμε δύο εγκαταστάσεις, να υπάρχει π.χ. ένα στούντιο, γιατί μουσική τεχνολογία διδάσκουμε τότε. Ένα στούντιο σοβαρό. Δηλαδή, πας τώρα και δεν ανοίγει ο υπολογιστής. Κάνεις μουσική τεχνολογία. Μαλάκα, πιστεύω. Συνομιβάζεις, ας πούμε, ξέρω ένα πρόγραμμα, ένα DO, ένα Cubase, λέω τώρα που τους διδάσκουμε εκεί πέρα. Φέρνουν τα παιδιά ακουστικά και δεν έχουν ήχο. Καλή φάση. Γάματο. Πολύ καλή. Γάματο. Αν εξαιρέσει αυτό, μου θυμίζει λίγο όταν ήμουν εγώ φοιτητής, αλλά από την άλλη πλευρά. Δηλαδή βλέπω και λέω, εντάξει, αυτό είναι ο τάδε, συμφωνητής μου, αυτό είναι ο τάδε, κατάλαβες. Και ενώ κουράζομαι πάρα πολύ, γιατί όταν δουλεύεις νύχτα, ξαφνικά αλλάζει αυτό και δουλεύεις και πρωί και νύχτα, δεν υπάρχει χρόνος. Δηλαδή, έχω αυτή τη στιγμή 5 τμήματα. Mm-hmm. 5 τμήματα. Ναι, νομίζω ότι 16 είναι η μικρότερη σε αριθμό και 38 είναι η μεγαλύτερη. Πολλά παιδιά. Δεν έχω προλάβει να τους μάθω ακόμα όλους. Κοίταξα να δεις. Όταν ξυπνάς το πρωί, δηλαδή μπορεί να έχω τελειώσει την Τετάρτη, ας πούμε, παίζω σε ένα μαγαζί στα Πετράλωνα. Μπορεί να γυρίσω εδώ πέρα 2 η ώρα, να κοιμηθώ 2.30-3. Και πρέπει 9.30 να είμαι στην Κηφισιά για να κάνω μάθημα. Που σημαίνει να ξυπνήσω 6. Πολύ δύσκολο. Το κάνω. Και το κάνω και με διάβια και με ηρεμία και. Το έχω προγραμματίσει από πριν. Τι θα κάνω, τι θα πω. Μπορεί να αλλάξει κάτι. Αν εξαιρείς την κρίνια το πρωί που λέω, ρε, πού στο. Κατάλαβε. Θα φάω μια μισή ώρα πάνω. Ακόμα και αυτό στον Κηφισό. Γιατί φεύγω από Νέο Φάλι να πάω εκεί πέρα. Βάζω μουσικούλα το πρωί, καφεδιά, γκρινιάζουν όλοι οι κορναρίσματα, ιστορίες, μουσικούλα, χαλαρά, έχω φύγει ξέρω εγώ 8 η ώρα από εδώ, 8.30 max και πηγαίνω. Πάμε. Όταν φτάνω εκεί, με τον μπω μέσα, επειδή τα αλάνια γουστάρουν αυτό που κάνουν, τουλάχιστον οι περισσότεροι, αλλάζει όλη μου μέρα, ρε φίλε. Δηλαδή, γουστάρω. Ναι.
Γιατί είναι από επιλογή, έχουν επιλέξει να πάνε με το. Βλέπεις ανταπόκριση, ναι. Με τη γουστάρουν και τα παιδιά. Θέλουν, οπότε λες, όπα, να σου πω, έχεις μια ευθύνη απέναντι. Είναι ωραία διαδικασία. Απ' την άλλη, να φτιάξουμε λίγο τα ωράρια. Δηλαδή, ναι, εντάξει, κατάλαβα. Αλλά είναι ωραία φάση. Είναι ωραία φάση. Και έχεις να πάρεις κιόλας. Δηλαδή, ξέρεις τι, μέχρι. Έχει κάτι σε μια πολύ καλή περίοδο. Μέχρι να φτάσω να κάνω αυτή την αλλαγή στη ζωή μου, πέρυσι αν μου λες να το κάνω. Παρέξω, όχι πάλι. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Έχω κι εγώ ελλείψεις. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που με ρωτάνε και πρέπει να τα διαβάσω για να τα πω σωστά. Ή ακαδημαϊκά κάποια πράγματα δεν τα έχω. Μπορεί εδώ πέρα να τα. Αυτό, ναι. Μπορεί να τα έχω δουλέψει εδώ πέρα. Αλλά είναι άλλο η εκπαίδευση. Εδώ τα έχεις δουλέψει πρακτικά, αλλά κάποιος πρέπει να τους τα μεταδώσει, να τους τα πεις, ας πούμε. Μπράβο. Οπότε και εγώ είμαι φοβισμένος. Να μην πω καμιά μαλάκια, δηλαδή μην πάει αύριο μεθαύριο άλλος και δεν το έχει καταλάβει καλά. Και... Όχι, μην εκτεθώ εγώ. Ναι, κατάλαβα. Δεν το περάσω όλα στην πληροφορία. Είναι, είναι κρίμα. Οπότε έχει μπει αυτή η ευθύνη, η οποία είναι ωραία ευθύνη. Πέρσι δεν μπορούσα να το κάνω γιατί στη ζωή μου κυριαρχούσε το χάος. Είχα το θάνατο του πατέρα μου, είχα τα κληρονομικά κόμματα, δεν έχω τελειώσει. Είχαμε έρθει από καραντίνες που όποιος ήταν μουσικός και βιβορίζονταν από αυτό. Τη φάγαμε κανονικά. Οπότε δεν υπήρχε διάδικα για να κάτσεις να πεις όταν σου. Θυμάστε, έλεγα πριν. Για να δώσεις και στους υπόλοιπους, πρέπει να είσαι εσύ. Ναι, ναι, σωστά. Εντάξει. Αν δεν είσαι εσύ εντάξει, τι να δώσεις, φίλε. Ναι. Σπασμένο κώδικα. Ναι. Δεν. Σωστά. Μες κάνει να σου βάλω λίγο κράση, ρε, εσύ. Δεν θα μπορείς. Καλές. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Άντε, μην πες. Περίμενε. Έλα. Άντε, γεια. Άμα σε ρώταγε κάποιος ή κάποια, τι μουσική παίζεις? Τι θα έλεγα? Ναι, τι θα έλεγες? Το έχεις... Γιατί εγώ, ας πούμε, ακούγοντας τραγούδια σου... Δεν μου λες εσύ καλύτερα, γιατί εγώ... Ναι, εγώ δεν μπορώ να σε κατατάξω κάπου. Ούτε εγώ. Κοίτα, ειδικά... Μου έδωσε τη, έτσι τη χαρά, ρε παιδί μου, να ακούσω... και πράγματα που δεν έχουν βγει ακόμα. Αυτό, ας πούμε, που άκουσα σε σχέση με τα προηγούμενά σου, για μένα τώρα λέω έτσι, με τα δικά μου αυτιά, είναι κάτι που μοιάζει, αλλά είναι και εντελώς διαφορετικό. Ειδικά είναι ορχιστρώσεις. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά τώρα, άκουσα, ας πούμε, καταρχάς μου άρεσε πάρα πολύ η παραγωγή. Πάρα πολύ. Μου φάνηκε έτσι πολύ στιβαρή, ρε παιδί μου. Βλέπεις, κάνει καραντίνες άμα κάτσεις 3,5 χρόνια για να κάνεις τίποτα άλλο. Ας πούμε, θυμάμαι ότι άκουσα ένα πέρασμα. Διόρθωσέ με τώρα, μπορώ να κάνω λάθος, έτσι. Που ήταν ψηλό drum and bass. Άκουσα πιο βαριά κομμάτια, άκουσα πιο. Όχι ότι δεν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία, υπήρχαν. Εντάξει. Αλλά πιο δουλεμένα λίγο. Ναι, μου έκανε κάτι σε σχέση με τα προηγούμενα πράγματα που έχω ακούσει. Εσύ, ας πούμε, τι θα έλεγες ότι. Θα σου πω, μετά από το. Έκανα το Αχίμσα, θα σου πω, όταν ήρθαν οι καραντίνες. Γιατί πρέπει να το ξεκινήσουμε από εκεί, είναι σαν να γεννήθηκα ξανά καλλιτεχνικά. Έκανα το Αχίμσα, τον προηγούμενο δίσκο, που ήταν ένα project, θα στο πιάσω από εκεί, 7 κομματιών που συνδεόντουσαν μεταξύ τους. Και το χρωστούσα και στον πάπο που λέγαμε. Το έχω πάρει, δηλαδή μέσα υπάρχουν δύο τραγούδια που έχω σαμπλάρει τη φωνή του, παλιές ηχογραφήσεις, και έχω χτίσει τα τραγούδια γύρω από εκεί. Μάλιστα ήταν για το πώς μετράει η κοινωνία τους καλλιτέχνες. Πώς τους μετράει τότε και πώς τους μετράει και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι λέξεις έχουν αλλάξει και οι τρόποι. Αλλά η ουσία είναι η ίδια. Έκανα αυτό λοιπόν. Και μπορεί παραγωγικά να μην το είχα βρει, αλλά το είχα βρει τεχνικά στο κεφάλι μου. Δηλαδή, καλό να το πω και κάποια στιγμή αυτό. Π.χ. τίθονται ερωτήματα στο πρώτο τραγούδι που απαντιούνται στο τρίτο. Και από το τρίτο απαντιούνται, ξέρω εγώ, στο τέταρτο ή στο πέμπτο. Έχω παίξει έτσι και στιχουργικά και υπάρχει και ένα θέμα μέσα. Μουσικό. Είναι ένα θέματα που κάνει παραπαπαπαμ.
παραπαπαπαμ, αυτό, mm-hmm. το οποίο παίζει σχεδόν παντού με διαφορετικά όργανα και σε άλλες αξίες. Mm-hmm. Ο Μπαχ το έχει κάνει πρώτος. Mm-hmm. Λοιπόν, απλά κλέβουμε από εκεί. Mm-hmm. Μεγαλώνεις αξίες, ξέρεις, κρατάς τις ίδιες νότες και δημιουργείς ένα live motive, ας πούμε. Εκεί άρχισα να βρίσκω εμένα. Ήρθαν οι καραντίνες. Υπήρχαν πράγματα που έβλεπα σε σύγκριση και με άλλους καλλιτέχνες που με είχαν προσεγγίσει, γιατί κάποια στιγμή είχα το πέρασμα του Active Member και λοιπά, και mm-hmm. έβλεπα πραγματάκια μέσα στο χώρο και στη μουσική, σε πολλά εισαγωγικά, σε αυτό το συνάφι των μουσικών και mm-hmm. των καλλιτεχνών και το να κλείσουμε και τα πέρα, λέμε, αλέκα, έτσι είναι. Το ήξερα ότι είναι έτσι, αλλά τώρα το... Και άρχισε να μου άρεσε όλο αυτό. Το παίζω αυτό το παιχνιδάκι καμιά φορά. Όταν χρειάζεται το παίζω. Αλλά δεν μου κάνει. Mm-hmm. Και επειδή μιλάμε ειλικρινά. Ναι, ειλικρινά μιλάμε, βέβαια. Το παίζω. Μπας και καταφέρω κάποια στιγμή αυτό που λέγαμε, να κάνω κάτι ώστε να μπορώ να ζήσω από αυτό και να το κάνω πιο εύκολα στη ζωή μου και να mm-hmm. μην γυρνάω εδώ πέρα. Όπως ήρθα σήμερα καλή ώρα, mm-hmm. έχοντας παίξει ένα εξάωρο, πεντάωρο, αλλά να γυρίσω και να γράψω μουσική, το mm-hmm. ιδανικό μου. Επειδή όμως είμαστε γεννημένοι από φτωχά παπαριά, πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Yeah. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε το αχύμισα, όταν ήρθαν οι καραντίνες, το κεφάλι μου είχε μπει σαν τρυπάκι, πρέπει να είσαι μες τα πράγματα, πρέπει να είσαι... Mm-hmm. Ήμουν ακόμα σε αυτό το ηλίθιο σκεπτικό. Πρέπει να είσαι ένα... αφού τώρα έκανες ένα καλό δίσκο και... Mm-hmm. Γράφω ένα δίσκο, καπάκια, τον ακούω, τον ξανακούω, τι μανάκες εγώ έγραψα, τον πετάω. Και ξεκινάω και γράφω το Αστράντα. Mm-hmm. Ένα-ένα, σιγά-σιγά. Και ξεκινάω και δουλεύω και ξαναδουλεύω και μπαίνω εδώ πέρα και αρχίζω και κοιτάω τα προγράμματα, κοιτάω, αγοράζω εξοπλισμό, αγοράζω σάμπλερ, αγοράζω πλήκτρα έξτρα, μαντολίνα έξτρα. Απ' τη μία μου λέγανε, μα είσαι τρελός, δεν έβγαζα βασικά, με επιδόματα ζούσα, okay. αλλά είχα μειώσει όλα τα υπόλοιπα, ήμουν εδώ, δεν έκανα τίποτα άλλο. Σε σημείο σχιζοφρενικό, άμα θες. Λοιπόν, υπήρχε μια ιδέα στο κεφάλι μου ότι οι δίσκοι που αγάπησα και οι μουσικές που αγάπησα δεν γινόντουσαν στο πόδι. Mm-hmm. Δεν γινόντουσαν, έλα τώρα βγάλαμε και σε 6 μήνες θα ξαναβγάλουμε. Γινόντουσαν αργά. Mm-hmm. Και υπήρχε λόγος που γινόντουσαν αργά. Έπρεπε να με στώσουν και μετά να πάνε στο στούντιο. Οπότε άρχισα να δουλεύω αργά. Έφτασα σε ένα σημείο και κάπου σαν ένα τραγούδι στην Ξαστεριά γράφω αυτό το θέμα που δεν έχει βγει ακόμα. Πα 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 πα. Και το γράφουμε κιθάρες και πετάγεται ένας από τα παιδιά που είμαστε, λέει, ρε μαλέκα, έχεις γράψει αυτήν την κομματάρα, τέλος πάντων. Έτσι ακριβώς δεν το... Μπορεί να μην είναι κομματάρα. Ναι, έτσι πρέπει... το έφτασες, έτσι το είπε. Ναι. Μου λέει, ρε μαλέκα, βάλε μια γαμμένη τρομπέτα να στο παίξει, αφού αυτό θες να ακούσεις. Mm-hmm. Και ξεκινάω και φωνάζω ανθρώπους άλλους. Δεν είμαστε φίλοι στο στενό κύκλο που λέγαμε πριν. Και ξεκινάω και το φτιάχνω έτσι. Και αρχίζω και σαμπλάρω και ξαναμπαίνω και ξαναμπαίνω και παίξα με ελεύθερα και κάνε μου και. Αυτό ήταν μια διαδικασία που εκεί πέρα που νομίζω ότι είχε τελειώσει, δεν τελείωσε. Και εκεί που λέω θα βγάλω μια παραγωγή σαν το Αχύμισα, λέω όπα. Το φτάσει μέχρι εδώ, το έχει ανοίξει πάρα πολύ. Βρες έναν άνθρωπο να στο φέρει. Εκεί ήρθε ο Κώστας, ο Βερίγκας. Ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχει πληρωθεί τα ελάχιστα για τη δουλειά που έχει κάνει. Προς τη μήνυ του και καθόλου προς τη μήνυ μου. Αλλά δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι βοήθειες που πρέπει να καταγράφονται και να. Οπότε ξεκίνησα να το δουλεύω αλλιώς όλο το πράγμα. Και άρχισα να μαθαίνω από τη διαδικασία. Άρχισα να βάζω, να βάζω, να βάζω. Κάπου εκεί πέρα που πάμε τελειώσαμε. Το Γενάρη, είναι 2 χρόνια τέλος πάντων,
Έρχεται 12 Γενάρη αυτή η μέρα και χάνω τον πατέρα μου. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι στο λέω συναισθηματικά και όχι τόσο τεχνικά με το πώς γίνεται ο δίσκος, γιατί αυτό μετράει. Τα τεχνικά, ok, άρχισε ένα στούντιο, τα φτιάχνεις. Και σε ένα άλλο στούντιο. Εκεί λοιπόν, 12 Γενάρη, 12 η ώρα φεύγει. 12:30 με πήρε η οικογένειά του, η άλλη οικογένειά του και μου λέει για κληρονομικά. Η βία ήρθε βία στη βία. Παυλάκης. Και ξεκινάει ένα τέτοιο πράγμα και κάποια στιγμή μετά από τα 40 και όλα αυτά τα άχαρα, τα ζώρικα σκηνικά, αφού γίνεται κηδεία, σκέψω ότι καπάκια πρέπει να μιλήσω με δικηγόρους. Έχω περάσει όλο αυτό, φτάνω τα 40, ξαναγίνεται πάλι ένα ντου, μου την πέφτουν όλοι αυτά τα ωραία, τα οικογενειακά. Τα ελληνικά. Τα ελληνικά, ναι. Που ξέρεις, θα τα πάρουμε μαζί μας. Δεν είναι. Λοιπόν, και αφού λέω ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει οικογένεια φαρμάκι, υπάρχει ένας φαρμάκης πλέον και είμαι εγώ. Αφού φτάνω εκεί, πατάω πάυση, έχω κρατήσει, για να το πω και αυτό να μείνει, έχω κρατήσει κάποιους ανθρώπους που όντως τον εκτιμούσαν τον πατέρα μου και το μετράγανε σαν άνθρωπο και όχι σαν τσέπη. Μέχρι εκεί και λέω τώρα θα γράψω για εκείνον. Οπότε ο δίσκος δεν τελείωσε εκεί. Και ξεκινάει και ξαναγράφω. Έπρεπε να γράψω. Υπήρχε η ανάγκη να αποτυπώσω αυτά που κάποια, επειδή το έβλεπα να έρχεται χρόνια τώρα αυτό, είχε πέσει ο άνθρωπος τέλος πάντων, δεν ήταν άρρωστος, αλλά ήταν άρρωστος σε άλλα πράγματα. Στο μυαλό του, ας πούμε, ίσως σε κάποια σημεία. Μαλακία. Όχι, να το διορθώσω αυτό, γιατί είναι προσωπικό και με πονάει. Ας πούμε ότι τη στήριξη που έπρεπε να πάρει για αυτούς που βοήθησε, δεν την πήρε ποτέ. Αντιθέτως. Θέλω να πιστεύω, αν κάποιο υπάρχει σε ένα παράλληλο σήμαν, ότι την πήρε από το γιο του. Βάζει το λεγόμενο του, την πήρε. Οπότε εκεί πέρα έπρεπε να κάνω μια παύση και να γράψω. Και ξανασυνεχίζω, εκεί που είχε τελειώσει ο δίσκος στα 11 κομμάτια, και γράφω κι άλλο. Και αρχίζει και γίνεται project όλο μες στο κεφάλι μου. Και ενώνονται όλα. Και επειδή ξέρεις, η τέχνη, καμιά φορά μπορεί να γράψεις και να μην καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή τι αποτυπώνεις, αλλά μόλις περάσει ο καιρός, μπορεί και εσύ ο ίδιος να μην καταλαβαίνεις τι έχεις γράψει. Μόλις περάσει ο καιρός, λες από πού μου ήρθε αυτό. Έχει πει νομίζω ο Tom Waits, παρένθεση στην πανίδεση, ότι μου έρχονταν ένα κομμάτι, οδηγούσα και ένιωθα ότι ξέρεις, έρχεται από πάνω, περνάει και φεύγει. Εγώ απλά είμαι ο άνθρωπος που πρέπει να το εγκλωβίσει εκείνη τη στιγμή. Μου φύγε το κομμάτι, είχε πει. Αν θυμάμαι καλά. Από τότε έχω πάντα ένα μαγνητοφωνάκι και ένα στυλό. Μετά καταλαβαίνεις τι έχεις γράψει και τι έχεις κάνει. Και σκέψου το και απλά, έτσι. Όταν, ας πούμε, είσαι οργισμένος και μπορεί να βρήσεις κάποιον, δεν καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή τι έχεις κάνει. Μόλις περάσει λίγο και ηρεμήσου τα πράγματα, καταλαβαίνεις. Οπότε εκεί πέρα ξανάγραψα. Και μάλιστα τα κομμάτια βγήκαν πιο γρήγορα, τα υπόλοιπα. Αυτό λοιπόν το προσωπικό, η προσωπική ιστορία με έβαλε σε ένα τρυπάκι όταν περάσαν όλα αυτά. Δεν έχουν περάσει, δεν έχουν κλείσει, αλλά όταν άρχισα να μεστώνει μέσα μου για το πώς πρέπει να λειτουργήσω εγώ και στις μουσικές και στις παραγωγές. Δηλαδή είχα βρει τον τρόπο, θέλω να πιστεύω τον έχω βρει τον τρόπο, και από εδώ και πέρα είπα ότι δεν υπάρχει κάτι ό,τι βγάλω που θα είναι πιο κάτω από αυτό που έκανα. Και αν παρατηρήσεις, αυτή είναι η δικιά μου άποψη, από την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά μέχρι την τελευταία που κάνω, νομίζω ότι όλα αυτά έχουν μια
ανωδική εισαγωγικά πορεία, ρε παιδί μου. Ίσως με μια με μια παρένθεση του υπερεγώ που βγήκε το 2015, επειδή γράφτηκε σε ένα καλό στούντιο, αλλά και δεν είχα εγώ τον πρώτο λόγο. Mm-hmm. Άρα και καλλιτεχνικά πιο κάτω είναι. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχω βρει τον τρόπο να εκφράζω αυτό που θέλω και να ακούγεται κιόλας. Mm-hmm. Αυτό. Ωραία. Και πιστεύω, sorry, και πιστεύω ότι ο επόμενος, γιατί έχω κάνει το εξής από τώρα. Είναι 3,5 χρόνια η δουλειά mm-hmm. που έχει τελειώσει. Που έχει δουλευτεί μάλλον και έχει τελειώσει εδώ και από πέρσι τον Απρίλιο, ξέρω εγώ. Ήδη έχω ξεκινήσει τα επόμενα. Το mm-hmm. δεν έχουν βγει όλα τα κομμάτια και έχουν βγει μόνο 4 τώρα που μιλάμε. Είναι 16 τα τραγούδια. Mm-hmm. Θα βγουν, αλλά έχω δώσει χρόνο στον εαυτό μου για να μην βιαστώ για την επόμενη. Δηλαδή, άμα είναι κάθε δίσκος να μου κάνει 3 χρόνια. Εντάξει. Εμένα είναι ήδη πίσω το Αστράντα. Ναι. Ας τελειώσει 1,5 χρόνο και μετά βλέπουμε αν θα έχω κάτι να πω. Mm-hmm. Αυτά βγαίνουν σε φυσική μορφή, έτσι. Σε φυσική βγαίνουν. Τα είχα βγάλει τα προηγούμενα. Mm-hmm. Αυτό. Θα σου πω, αν υπάρχει το budget, mm-hmm. θα το κάνω μια κοπή. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει, και επειδή έχει αλλάξει λίγο το πράγμα, αν δεν υπάρχει, ιντερνετικά. Mm-hmm. Θα ήθελα να το βγάλω. Mm-hmm. Θα ήθελα να το βγάλω. Δηλαδή... Είναι ωραία δουλειά πάντως. Ευχαριστώ. Είναι πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστούμε μάλλον γιατί δεν είμαι μόνος μου. Εγώ, εμένα μου αρέσει πιο πολύ. Τώρα μη σου λέω τώρα μαλακίες, μου αρέσει πιο πολύ από όλα τα προηγούμενα. Και εμένα. Okay. Κάθε τελευταία δουλειά που κάνω μου αρέσει πιο πολύ από τις. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ επειδή δεν είμαι. Πώς να σου πω, δεν είμαι μουσικός, δεν είμαι καλλιτέχνης και απλά ακούω. Ωραία, σωστό και αυτό έτσι όπως το έθεσε στην αρχή, ναι. Πόσο μάλλον εγώ όμως. Ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και ειδικά. Όχι ειδικά. Το κομμάτι της παραγωγής μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ αυτό που σου είπα πριν, πιο στιβαρό. Και οι συνθέσεις ήταν. Σε θύμιζαν. Και δεν σε θύμιζαν. Καταλαβες. Αυτό. Μ' αρέσει γιατί βλέπεις πως σου λέω κόβεμαι γιατί το ανοίγω. Με ρώτησες αρχικά πώς θα... Τι στυλ θα έλεγα από την μουσική. Αυτό ακριβώς. Μπράβο. Από εκεί άρχισε η ερώτηση. Ναι. Απλά εγώ ήθελα να πω τα δικά μου. Τώρα και... Καλά λοιπόν, κοίτα να δεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν μπαίνεις λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία και έχεις τον χρόνο και δεν έχεις ένα πιεστικό ότι πρέπει να πάω σε ένα στούντιο και έχω μια μπάντα και... Mm-hmm. Πάμε στα κομμάτια. Έχεις άπλετο χρόνο να πειραματιστείς. Το μόνο καλό που έγινε στις καραντίνες είναι ότι ήμουν εδώ πέρα, αυτό που σου είπα, σε σχιζοφρενικό σημείο και μπορούσα να κάνω ό,τι γουστάρω. Και είχα πει και μέσα μου, επειδή υπήρχε και όλο αυτό το καλλιτεχνικό, το περίεργο, το τρυπάκι, ότι χαίστηκα ρε μαγκά. Δεν θα κάνω κάτι απλά για να, για να είμαι μες στα πράγματα. Mm-hmm. Θα κάνω κάτι που θα τα ακούω και θα λέω αυτό είναι. Οπότε δεν μπορώ και εγώ να απαντήσω. Yeah. Έχω καταβολές από πολλές μουσικές. Mm-hmm. Έχω ένα επίπεδο μικρό, μεγάλο, δεν έχει να κάνει. Mm-hmm. Μουσικό. Okay. Δηλαδή έχω παίξει ρεμπέτικα, έχω παίξει ροκ, έχω παίξει hip hop. Mm-hmm. Okay. Οπότε όλα αυτά μπλεντάρανε κάπως. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα πετύχουν και αν θα γίνουν... αν θα πετύχουν, ξέρεις, στο να περάσω στα αυτιά του κόσμου, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Αυτό ποτέ δεν το ξέρεις. Δεν πήγα και έτσι. Ναι. Αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν είπα θα πάω, τι κάνουν τώρα, θα κάνω μια φόρμα. Mm-hmm. Μπήκα και άρχισα να βάζω. Μ' αρέσει αυτό, θέλω να τα ακούσω με μια τρομπέτα, που λέγαμε πριν. Mm-hmm. Θα βάλω τρομπέτα, τέλος. Γιατί πρέπει να το... Ναι, έχει, ναι, και, ναι. Έχει και σημεία έντεχνα, συσσαγωγικά ας πούμε. Έχει, ναι. Φόρμες, έχει. Λοιπόν. Mm-hmm. Έχει και σημεία που... Βάλε το ποτάκι σου, κάνε ό,τι γουστάρεις να κάνεις και άνοιξε το κεφάλι σου. Να σου πω τώρα μια, όχι ότι δεν είπα πριν, άλλη μια προσωπική έτσι, άποψη. Ναι. Λοιπόν, τα σημεία του δίσκου αυτού που είναι τα ροκ σημεία του mm-hmm. είναι τα πιο δυνατά από όλα, για μένα. Είσαι παλιωροκάς, ξέρεις τι, έχω τέτοιες καταβολές, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Δηλαδή, όχι ότι δεν ακούω έντεχνο, mm-hmm. αλλά δεν είναι και αυτό που θα προτιμήσω, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, κάποτε άκουγα πολλά χρόνια πριν φανατικά τα 3 πρώτα άλμπουμ του Περίδη.
ταυτόχρονα, ξέρω, με πανκές, με εγκός, με... Δεν ξέρω το έχω περάσει εγώ ακριβώς το ίδιο στάδιο, το έχω περάσει και εγώ. Ναι. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Άκουγα μαύρα κόρτα και μετά άκουγα, ξέρω εγώ. Μπράβο. Ναι. Εντάξει. Και υπάρχει κομμάτι μάλιστα, το δεν θα έρθουμε απόψε, το οποίο έχει στηριχτεί στη φιλοσοφία του Περίδη. Από το Hooligans. Ναι, από το Hooligans, ναι. Okay. Έχει στηριχθεί ακριβώς, δηλαδή το έτυχε να το πει μπαμ. Αλλά okay. άμα με ρωτήσεις, ας πούμε, τι είναι αυτό που ακούς, θα σου πω ροκ. Σε ένα γενικό πλαίσιο, όχι κλασικό, ξέρω εγώ, γενικά. Οπότε, είναι λογικό το γούστο μου να είναι σε αυτά τα σημεία του δίσκου σου, του δίσκου σας, που είναι τα πιο δυνατά. Και εκεί μ' άρεσαν πάρα πολύ. Και η φάση με τον drum and bass, αυτό το πέρασμα, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Κοίτα, πάρα πολύ. Υπάρχει αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, θες δε θες, ξαναλέω, το είπα και στην αρχή, για μένα το rock είναι τρόπος και στάση ζωής. Ναι. Okay. Τώρα μουσικά κάποια πράγματα δεν γίνεται να εκφραστούν αλλιώς. Χρειάζεται αυτή την ένταση. Πρέπει να κραυγάξει, να βγει μια κραυγή, πρέπει να υπάρχει μια ηλεκτρική που θα είναι στην τσίτα. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όλα flat και ηρεμό. Όχι, δεν είναι. Όχι, όχι. Ιδανικά, για να σου το πω και αυτό, ας πούμε, είναι ότι εγώ το κάνω έτσι γιατί δυσκολεύομαι να συνεννοηθώ για να υπάρχει αυτή η ελευθερία που λέγαμε πριν με τους ανθρώπους. Δηλαδή να είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος σχήματος. Ζούμε πολύ δύσκολες ζωές πλέον. Okay. Άρα δεν είμαστε 20 που να κάνουμε μια μπάντα και. Οπότε έχω βρει αυτόν τον τρόπο. Αν με ρωτάς τι θα ήθελα να κάνω, φέρε μου τρεις μουσικούς να στήσουμε ένα project σοβαρό και να παίζουμε μαζί. Και να έχουμε τον ίδιο ήχο και την ίδια. Αυτό μπορεί να σου το έλεγα βασικά πριν 3 χρόνια. Τώρα δεν ξέρω πώς το έλεγα, αλλά. Καταλαβαίνω. Κατάλαβα κι εμείς, ναι. Είμαι κι εγώ του ροκ. Δηλαδή, γουστάρω να παίξω μια μπάντα. Θέλω να ακούσω έναν drummer πίσω και να φύγει από μέσα μου. Να μην είναι όλα αυτοματοποιημένα. Ναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Διονύση, φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πεις για το. Έχετε ένα live, το επικείμενο live, νομίζω 10 Νοεμβρίου, ναι. Θες να μου πεις λίγο τι είναι αυτό, γιατί είστε διάφοροι. Λοιπόν, είναι... τι να σου πω τώρα γι' αυτό. Ό,τι θες. Είναι μια, θα στα πω πως έχουμε. Που είδα κιόλας ότι βρέθηκες με τον Γιώργο από τα τάξια. Σωστό. Να το πούμε γι' αυτό, πριν πάμε στο live. Εκεί είναι όλο το ζουμί. Δηλαδή... Αν κάποιος μπήκε και δει τι είπαμε σήμερα και την παλέψει, γιατί τα λέω χαοτικά, αξίζει να δει και την κουβέντα με τον Γιώργο. Έχουν κάνει μια τρομερή προσπάθεια. Εκεί λοιπόν βρεθήκαμε με τα παιδιά, με τον Νίκο τον Γιακουμάκη και τους Φτέρυγα 3, τον Βαγγέλη τον Τσίμου, που είναι μπροστάρι, είναι τραγουδιστής ο μπροστάρις. Και είπαμε να κάνουμε ένα live το χειμώνα, από τότε. Εκεί γνωριστήκατε? Όχι, έχουμε ξαναπαίξει, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Αλλά επειδή παίζαμε την ίδια μέρα, λέμε ρε εσείς, δεν πάμε να κάνουμε κάτι το χειμώνα. Και κλείσαμε το Helium Plus να παρουσιάσουμε δουλειές μεταξύ μας. Που είναι διαφορετικοί κόσμοι. Αλλά είναι αυτό που σου λέγα. Χρειάζονται διαφορετικοί. Ζούμε πλέον σε μια παλέτα με πολλά χρώματα. Δεν χρειάζεται να είναι μαύρα, κόκκινα. Κατάλαβες. Δεν μπορεί να χρειάζεται. Λοιπόν, και είπαμε να κάνουμε αυτό live. Στην πορεία είχαμε κάνει μια πρόταση στη Γιολάντα στη Φανταζίνη άμα ήθελε να έρθει να συμμετέχει. Δεν μπορούσε γιατί κάνει ένα άλλο project τέλος πάντων με την Ιγητή Ξυλούρη και πρώτα με τους Βόμβους που είχαν παίξει την προηγούμενη μέρα. Και είπαμε ok και λέμε αυτό κάνουμε έτσι. Δεν βάζουμε και τον Pixel που ήταν με τους Magic the Spell. Να τα ανοίξουμε και να γίνει ένα τύπου φεστιβάλ. Οι Βόμβοι είχαν φτιάξει κάτι παλιά, το Ρίζα στην Τρίζα. Και είπανε, άμα θέλετε πάρτε το όνομα να το ονομάσουμε και κάπως. Και λέμε ok. Οπότε θα πάμε να κάνουμε μια σύμπραξη. 5 καλλιτέχνες, Pixel, Νίκος Γιακουμάκης και Κοσπίραση. Διονύση Φαρμάκης τέλος πάντων, δεν έχω άλλο να διεσυνήσω. Τέρυγα 3 και Βόμβι. Θα παίξουμε κάπου στα 40 λεπτά ο καθένας.
να παρουσιάσουμε μόνο δικιά μας δουλειά. Και αν αυτό έχει, όχι από θέμα κόσμου, αν δούμε ότι μεταξύ μας, γιατί είναι διαφορετικοί οι κόσμοι τους, ναι, οι κόσμοι μας, συγγνώμη, αν δούμε ότι έχει ένα νόημα και ότι σαν άνθρωποι το έχουμε, γιατί όχι αύριο μεθαύριο να μπουν άλλοι πέντε και αυτό το πράγμα να ανοίξει και να γίνει ιδανικά, άποψή μου είναι αυτή, γιατί ξαναλέω είναι και άλλοι τέσσερις, και κάπου που δεν θα υπάρχει εισιτήριο και θα πρέπει να πληρωθούν λειτουργικά έξοδα και... οπότε αυτά είναι η συμπράξη. Αρχικά λέγαμε να πάρουμε ένα Σάββατο στο Lion Plus. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε Σάββατο. Το κατανοώ και σε έναν βαθμό. Δεν έχουμε τη δυναμική που έχουν άλλοι καλλιτέχνες. Και είναι ένας χώρος που έχουν να κάνουν με εμπόριο, οπότε το πιάνεις. Παρ' όλα αυτά μας δώσαν μια Παρασκευή. Καλά είναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Νομίζω έχουμε βάλει, νομίζω έχουμε βάλει 10 ευρώ είσοδο στην πόρτα και 8 προπόληση. Αυτό είναι. Μετά έχουμε κάνει μια, για να τα πω και αυτά, 17 την επόμενη εβδομάδα παίζουμε στην Αμαλιάδα και 18 στην Πάτρα, στην Αμαλιάδα στο Ρετρό και στην Πάτρα στο Φρίντα με τη Σανταζίνια. Εμείς το δικό μας project, η Σανταζίνια θα παίξει τα δικά της. Βρεθήκαμε το καλοκαίρι και με το φεστιβαλάκι από τα τάξια και τα είπαμε και είπαμε ότι ίσως μπορούμε να κάνουμε 5 πράγματα, γιατί είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν όταν έπαιξε ένα φεγγάρι τέλος πάντων στους Active Member. Θα δούμε αν θα κάνουμε και κάτι άλλο μαζί. Ξεκινάμε με αυτό χαλαρά, γιατί και η ίδια τρέχει και άλλα project. Και μετά υπάρχει μια περίπτωση να πάμε στην Κρήτη. Θα το πω γιατί το συζητάμε ακόμα, δεν είναι, με τον Παναγιώτη τον Περλή, από Διάφανα Κρίνα. Θα το δούμε αν θα πάμε και πότε, προς Φλεβάρι, Μάρτιο. Και προσπαθούμε γενικά να βρούμε τρόπους ώστε να φύγουμε να παίξουμε σε φεστιβάλ το καλοκαίρι. Δυστυχώς ή ευτυχώς, άλλη μεγάλη κουβέντα, πρέπει να κάτσουμε τις 5 ώρες. Τα πράγματα δεν είναι τόσο ρομαντικά. Δηλαδή, ακόμα και στα φεστιβάλ τα... υπάρχουν συγκεκριμένες φόρμες και συγκεκριμένοι τρόποι για να μπεις που εμένα δεν μου κάνουν. Είναι αυτό που φόρμες, τι εννοείς φόρμες? Έχει να κάνει με το πόσο πουλάς, μωρέ. Α, οκ. Okay. Έχει να κάνει με το... δηλαδή αυτό το πράγμα θέλει και... πώς το πω. Είναι το μεγάλο στοίχημα. Ξέρεις, μπορεί να είσαι μια μπάντα που παίζει πάντα σε καταλήψεις. Okay. Που είναι τίμιο και γαμάτο. Και να είσαι επιλέξει αυτό το, τον τρόπο. Εγώ το σώρομαι πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αλλά αν θες να παίξεις κάπου που θα πάνε οι πιτσιρικάδες, όχι ότι θα πάνε στις καταλήψεις, μην παρεξηγηθώ, υπάρχουν εταιρείες παραγωγής που σου λέει, φίλε, η μπύρα κάνει 4 ευρώ, το εισιτήριο κάνει 16. Okay. Και μπαίνω μέσα και κοιτάω πόσα views έχεις, ξέρω, στο Spotify, στο, δηλαδή νταβατζίδες. Υπάρχουν και σήμερα. Παλιά ήταν εταιρείες, οι δισκογραφικές, σήμερα είναι το Spotify, το YouTube. Υπάρχουν αυτοί ακόμα. Θα μου πεις γιατί επιλέγεις να το κάνεις. Γιατί, με τιμάει δεν με τιμάει, γιατί πολύ απλά έχω γράψει 5 πράγματα και θα ήθελα να τα ακούσουν 5 άνθρωποι που δεν θα πάνε στις καταλήψεις. Μπας και πάνε. Να το πω λίγο. Καταλαβαίνεις τι λέω? Καταλαβαίνω, ναι. Εδώ πέρα είναι μεγάλη κουβέντα. Μπορεί να διαφωνήσουμε, μπορεί να... Ναι, όχι, είναι τεράστια κουβέντα, αλλά okay. Είναι, δεν είναι, ρε παιδί μου, είναι ειλικρινές αυτό που λες και αποδεκτό. Από σένα, τι να κάνουμε ίσως τώρα. Από μένα είναι. Από μένα είναι. Okay. Και, τα, και τα δύο τίμια είναι. Δηλαδή, είτε ένα γκρουπ παίζει μόνο σε καταλήψεις. Σου είπα, η αγαπημένη μου μπάντα, σου είπα ποιοι είναι. Για ποιους λες? Ο Χράσπερ Χιτ. Α, ναι. Εντάξει, ναι. Αυτή και ήταν τιμή. Ήταν. Ναι. Η αγαπημένη μου μπάντα. Αλλά, εντάξει, είναι πώς το βλέπεις, παιδί μου. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να παίξουμε και στους υπόλοιπους, μπας και τραβήξουμε, καταλάβεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με το καλλιτεχνικό.
Έχει να κάνει με το πόσο, πώς να το πω, είναι αυτό που σου λέγα. Θα ακουστεί λίγο περίεργο στρατηγικά, αλλά μάλλον θα ακουστεί περίεργο γιατί είναι στρατηγικό. Mm-hmm. Το να πάω και να πιάσω εσένα και ένα παλικάρι ή μια, ή ένα κορίτσι που είναι 20 χρονών και ξέρω ότι ακούνε, ξέρω εγώ, πανκ ή θα βρεθούν σε μια κατάληψη, σε μια, mm-hmm. καταλαβαίνεις τι λέω, mm-hmm. είναι γαμό. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να πιάσω αυτόν που θα πάει να ακούσει Μάλαμα, Θανάση, mm-hmm. π.χ. σήμερα, έτσι, όχι πριν από... Ναι, ναι. Με ενδιαφέρει αυτός να φύγει από εκεί και να πάει να ακούσει μια μπάντα η οποία έχει καύλα και γουστάρει αυτό που κάνει, mm-hmm. που έχει να πει κάτι, κάτι πιο επικίνδυνο κιόλας, από ωραία mm-hmm. λόγια και mm-hmm. κουλτούρες, να είχαμε να λέγαμε για μένα, για mm-hmm. μένα. Okay. Και δεν μιλάω για το καλλιτεχνικό, για το αν έχεις παραγωγάρες, αν έχεις... Ναι, ναι, κατάλαβα. Μιλάω για το τι λες. Mm-hmm. Προτιμώ λοιπόν να έρθει αυτός ή αυτή, να τους πάρεις και να τους πεις, παιδιά, μην έρθετε σε μένα, mm-hmm. γιατί ακούστε αυτούς. Γιατί υπάρχουν, υπάρχει μια σκηνή που δυστυχώς παραμένει underground. Mm-hmm. Θα μου πεις, μπορεί να μην τη θέλει αυτή τη κάστα, αλλά θεωρώ ότι για να ανοίξει και να μην χαθεί, mm-hmm. θεωρώ ότι το underground έχει... Δεν ξέρω τι είναι, ποια είναι η άποψή σου, αλλά δεν νομίζω ότι ενέτη 2023 μιλάμε για underground σκηνή εύκολα. Mm-hmm. Για σκηνή, όχι yeah. για καλλιτέχνες. Mm-hmm. Σκηνή. Κατάλαβα. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε λίγο βάση εκεί. Mm-hmm. Και μιλάω και για αυτούς που γράφουν και για αυτούς που ακούνε. Ναι, κατάλαβα. Στο ανοίγω πάλι. Πάμε να το κλείσουμε, έλα. Κάνε τον επιλογό. Όχι, δεν έχω να κάνω επιλογό. Δηλαδή, δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο, ρε παιδί μου. Απλά θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα και πάλι. Εγώ, που τα είπαμε έτσι άνετα και ωραία. Εγώ. Εγώ και που ήρθε, τραβήχθηκε. Σώπα, μωρή, σιγά, εντάξει. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Και σε κάποιο και εκτός, live, α πούμε. Προσεκλημένο, εσύ το ξέρει. Ναι. Καταφερέτα, δηλαδή. Καταφερέτα, αν μπορεί να έρθει στο Ήλιον. Έγινε. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ.